Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με τους κορφοπίπερο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες κάνουν το δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία για αντιψυχοπλακωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τριπλά στεναχώρια, να περάσουμε την πάρα κοντά τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντική ζουμουσάδα! Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε και σήμερα πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε και σήμερα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Κωστία Τσαρό στο μικρόφωνο για αυτό το μουτσουνάρα μου. Με Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από το μπλιμπλίκι. Κοσολιέρη και όλους σας εκεί πέρα έξω. Να συζητήσουμε γενικότερα όμορφα πράγματα. Αυτά που λέτε. Αυτά που λέτε. Είχα πει χθες ότι ό,τι αποτέλεσμα. Είχα πει χθες το πρωί. Ό,τι αποτέλεσμα και να ερχόταν στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι κυπέλου. Ότι θα ασχοληθώ 2-3 λεπτά, διότι το μυαλό πρέπει να είναι στο μάτς Κυριακής. Δεν θα αποφύγω να πω αυτά που θέλω για χθες το βράδυ, δηλαδή θα έλεγα λιγότερα αν κερδίζαμε. Θα το προσπερνούσα πολύ πιο γρήγορα. Τώρα που δεν κερδίσαμε και που η ομάδα παρουσίασε ένα χλωμό πρόσωπο και πραγματοποίησε μια κακή εμφάνιση, στενοχωρώντας χθες το βράδυ τον κόσμο, τον στεναχώρησε χθες, τον πολύ κόσμο που πήγε στο γήπεδο, παρότι μεσοβδόμαδα, παρότι τζούφια μέρα, παρότι ένα μάτς το οποίο δεν είχε καμία σημασία από πλευράς βαθμολογικής ή από πλευράς πρόκρισης, τέλος πάντων, δεν ήταν νοκάουτ ο αγώνας, από αυτή την άποψη, διότι από άποψη ενδιαφέροντος και από άποψη τέλος πάντων ιδιαιτερότητας, πάντα όταν παίζουμε με τον συμπολίτη υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό είναι ξεκάθαρο, ειδικά όταν έχει λείψει τόσο καιρό. Θα τα πούμε όλα, θα τα συζητήσουμε. Να πω, να θυμίσω ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ακούστε με, ό,τι θέλετε, από smartphone, από tablet, από laptop, μέχρι πλυντήριο, τηλεόραση, κουζίνα, μέχρι γιγαντοοθόνη, home cinema, οτιδήποτε, όλα θα τα βρείτε εκεί. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Κατεβαίνοντας την γέφυρα μετά το αστυνομικό μέγαρο, στο φανάρι δεξιά, αυτή είναι η Ανδρέα Παπαδρέου, στο 10, 51 χρόνια συν 1 προσφοράς. Ειδικά αυτό το διάστημα με αεγγέ και ζανούση κουζίνες. Σκεύη μαγειρικής. Επίσης, το καφεδάκι σας, την τυρόπιτά σας, τα γλυκά σας, τις τούρτες σας, τα τσουρέκια σας τα υπέροχα, όλα στα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Με δύο καταστήματα, στην Καρολή και Δημητρίου και ένα στο Λαγκαδά, απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Είσαι λοιπόν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Είναι τακτοποιημένα και λυμένα όλα σου τα προβλήματα. Τα πριμ, η μισθή, τα ενίκια στο σπίτι, τα σχολεία των παιδιών σου, τα αεροπορικά εισιτήρια για την πατρίδα σου, να μην σου λείψει τίποτα, τα πρωινά σου να έρχονται στην προπόνηση, αυτά είναι όλα τα θέματα λυμένα, όλα. Είσαι μέλος 30 ανθρώπων, χοντρικά τα λέω, μιας ομάδας που πολλοί παίχτες θα κόβανε και ένα δάχτυλο από το πόδι τους για να παίξουν σε αυτή την ομάδα. Και είσαι αναπληρωματικός. Δεν σε λογίζει ως βασικό ο προπονητής σου. Έρχεται λοιπόν ένα μάτς, το οποίο ξαναλέω, βαθμολογικά δεν λέει τίποτα. Είναι ένα ξέμπαρκο, ένα ξεκάρφωτο μάτς, στο πουθενά, μέσα στα παιχνίδια τα πολύ σοβαρά, αυτό που δώσαμε την Κυριακή με τη Χάρτινη, αυτό που δίνουμε την Κυριακή με το Γαύρο. Έρχεται λοιπόν ένα ξέμπαρκο μάτς που έχει, ξέρεις ότι έχει σημασία για τον κόσμο. Διότι είναι η συγκεκριμένη ομάδα απέναντι που μέσα στην πόλη υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα πάντα όταν είναι ομάδες από την ίδια πόλη. Δεν χρειάζεται νομίζω να κάνουμε καμιά βαθιά ανάλυση αυτό, το καταλαβαίνετε. Είσαι λοιπόν αναπληρωματικός με τα παράπονά σου, γιατί θεωρείς ότι σε έχει ριγμένο, ας πούμε, ο προπονητής ή ότι παίζουν κάποιοι που δεν αξίζουν περισσότερο από ότι εσύ.
και ότι είναι χαλασμένη η διάθεσή σου, ότι τέλος πάντων δεν παίρνεις τον χρόνο που σου αρμόζει, που σου αξίζει, που εσύ πιστεύεις ότι θα έπρεπε να πάρεις. Τι κάνεις λοιπόν τη μία φορά που σου λέει ο προπονητής σου έλα και παίξε? Δύο δρόμοι. Ο ένας είναι του βγάζεις τα μάτια, του βγάζεις τα μάτια με την απόδοσή σου, κάνεις π.χ. αυτό που έκανε ο Μπίσεσβαρ στην Κρήτη, που μέχρι εκείνο το μάτς δεν λογίζει το βασικό και ίσα ίσα είναι εκτός εντεκάδας. Του βγάζει λοιπόν τα μάτια του προπονητή σου, ενθουσιάζει και τον κόσμο, που ο κόσμος γίνεται ο ίδιος μοχλός πίεσης μέσα εισαγωγικά στον προπονητή, δηλαδή καλά ρε παιδί, γιατί δεν τον βάζεις, αφού βλέπεις ότι κάθε φορά που τον βάζεις βγάζει μάτια. Τι λέμε για τον Μπίτσεσμαρ ας πούμε. Και έτσι, από στο μόνο στον προπονητή, ο οποίος θέλω να σας πω ότι τις 9-10 φορές, όχι ο συγκεκριμένος πάντα, ο προπονητής που λέμε τώρα, αλλά και ο συγκεκριμένος, δεν θα λυπηθεί. Θα χαρεί όταν δει ότι κάποιος, αντί να κάνει δηλώσεις, αντί να γκρινιάζει, αντί να μουρμουρίζει, αντί να είναι άκεφος, αντί να είναι οκνηρός, αντί να σέρνεται ας πούμε, στην προπόνηση και να έχει μουτσούνες και μουτράκια, μπαίνει και τον αποστομώνει. Αν είναι ένας λογικός, που, αυτός που έχουμε είναι λογικός και δίκαιος, πιστεύω, το χαίρεται αυτό. Αυτός είναι ο ένας δρόμος. Δηλαδή μπαίνεις και του λες, μάγκα, λάθος κάνεις που δεν με βάζεις. Να ποιος είμαι. Ο άλλος δρόμος είναι αυτός που επέλεξαν οι περισσότεροι από αυτούς που έπαιξαν εχθές και είναι πληρωματικοί. Αρνούμε να πω η δεύτερη ομάδα. Όλοι είναι πρώτη ομάδα στον ΠΑΟΚ. Αρνούμε να το πω αυτό. Τα δεύτερα. Τι πάνε να πει δεύτερα. Τα δεύτερα του ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσουν τα πρώτα του Άρη. Διότι όσο αξίζει ο Βέρμπλουμ και ο Χατσερίδης, αξίζει όλος ο συμπολίτης. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ναι, κατανοώ, το μυαλό είναι στο μάτς Κυριακής. Απόλυτα κατανοητό. Αλλά ούτε επιλέγουμε μάτς, ούτε είναι ένα αδιάφορο μάτς. Ξέρεις ότι ο κόσμος θέλει να το κερδίσεις αυτό το παιχνίδι. Και έρχεται στο γήπεδο. Μπαίνεις λοιπόν και δείχνεις μια συμπεριφορά κάνω αγκαρία. Οκ, κατανοητό ότι δύο μόνο ήταν βασικοί από τους αρχικούς 11, άρα βάζεις, ξαναλέω, τους αναπληρωματικούς. Θέλετε να πω ότι τα δεύτερα, και ξαναλέω, για μένα δεν υπάρχουν δεύτερα. Μάλλον δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, γιατί πολλοί χθες συμπεριφέρθηκαν όντως σαν δεύτερα. Ή έδειξαν ότι, παιδιά, καλά κάνει και δεν μας βάζει. Και δώσαν και δικαίωμα στον κόσμο, είπαν ότι, ρε παιδιά, αυτός εδώ πέρα δεν έπρεπε να είναι καν εδώ. Σου δίνει λοιπόν την ευκαιρία ο προπονητής και παρουσιάζεσαι αγκαρία. Ξαναλέω, δεν ψάχνω δικαιολογίες. Δεν μ' αρέσει κιόλας στη ζωή μου να ψάχνω δικαιολογίες. Δεν μ' αρέσει. Ψάχνω να βρω τι φταίει, τι έχω κάνει λάθος. Δικαιολογίες θα σου πω. Υπάρχουν πολλές. Το μυαλό την Κυριακή. Ναι. Ότι παίξαμε για ένα ημίχρονο με 10 παίκτες. Ναι. Του Πέλκαν έμπαινε. Ναι. Αυτά. Άμα θέλετε να πούμε τέτοια, όσα θέλετε. Δεν γίνεται όμως, ρε φίλε Κίτσιο, να κάνεις ένα τάκλ, δηλαδή εκεί σε αυτή την περιοχή, τόσο έξω, τόσο μακριά, χωρίς κανένα λόγο. Για ποιο λόγο να φας κόκκινη εκεί? Και δεν λέω μόνο για τον Κίτσιο, γιατί και άλλοι, και ο Βέρμπλουμ δεν έχει βρει σε καμία περίπτωση, όχι τα πατήματά του. Ακόμα είναι πάρα πολύ ανέτοιμος, αυτό δείχνει. Ο Χατσερίδης επίσης. Ο οποίος κάνει μια γκάφα, διώχνει την μπάλα με τέτοια χαλαρότητα εκεί. Δεν είναι. Απλά τώρα. Είπα 2-3, δεν ήταν. Δηλαδή η ομάδα χθες ήταν κακή. Τώρα, από αυτό το σημείο, στο να φτάσουμε πάλι, να μπούμε σε μια εσωστρέφεια, να ισοπεδώσουμε τα πάντα, να αφορίζουμε και να γίνουμε μπάχαλο, νομίζω ότι απέχει. Ούτε θα πούμε δεν έγινε και τίποτα, είναι λάθος, αλλά ούτε θα φέρουμε και την καταστροφή, διότι την Κυριακή είναι το μάτς. Το σημαντικό. Απλά
Η περίφημη balance που λέει ο Ρασβάν αποδείχτηκε. Όταν τη χαλάς, ισορροπία δεν σημαίνει ότι ανεβαίνει ο ένας τη μία τραμπάλα και όλο την άλλη και ισορροπούν. Η ισορροπία σημαίνει ότι η ομοιογένεια σημαίνει ότι η ομάδα έχει βρει αυτοματισμούς. Αυτοί που παίζουν οι 11, 12, 13 το πολύ παρουσιάζουν το πρόσωπο που θέλουμε. Και όταν αυτό το πράγμα το διαταράξει, όταν βάλει άλλους μέσα, θα δείξουν ένα τέτοιο πρόσωπο. Το μυαλό φυσικά είναι στην Κυριακή. Εννοείται 100%. Όλων μας. Όλων μας. Ο συμπολίτης μπήκε, έπαιξε. Το ήθελε πιο πολύ. Φάνηκε δηλαδή ότι το θέλαν, το ζητούσαν, το επιζητούσαν αυτό. Γιατί έλειπαν χρόνια. Γιατί έπρεπε να δώσουν και κάτι στον κόσμο τους. Και από εκεί και πέρα μπήκαν οι δικοί μας παίκτες και δεν. Εντάξει, έβαλε μετά τους βασικούς, αλλά ο ρυθμός είχε πάει περίπατο. Είχε πάει περίπατο. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες που αγωνίστηκαν χθες ως επιτοπλίστων, μιλάω γενικά. Και πότε θα το κάνουν για να πούν στον προπονητή, μαγκά, δεν είσαι εντάξει. Δεν είσαι εντάξει. Παράδειγμα σκέφτομαι, αν δεν είχε υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ο Άρντα, είναι ένας από αυτούς που όταν μπαίνει τα δίνει όλα και δεν υπολογίζει τίποτα. Αν δηλαδή δεν είχε κάνει το σφάλμα ο ίδιος, θεωρώ ότι χθες θα ήταν ένας από αυτούς. Γιατί έχω την αίσθηση, παιδί μου, ότι αυτή την τρέλα που έχει, αυτός μπαίνει μέχρι όπου και να μπει, παίζει το ίδιο. Δεν μου το έδειξαν χθες. Πολλά από τα παιδιά που μπήκαν. Δεν έρχομαι κανένα στον Κεάδα, αλλά μια χαλαρότητα, μια οκνηρία, μια... Ωχ, αδερφέ, τώρα... Γιατί, για ποιο λόγο. Δεν είσαι στον ΠΑΟΚ, δεν είσαι σε μια τεράστια ομάδα. Αυτός ο κόσμος χθες που το ήθελε το παιχνίδι, ασχέτως που όλον το μυαλό ήταν στην Κυριακή, δεν χρειάζεται να το πούμε. Δεν πρέπει για αυτόν τον κόσμο να παίξεις. Πληρώνεσαι μόνο για συγκεκριμένα παιχνίδια ή για συγκεκριμένες διοργανώσεις ή πληρώνεσαι, γράφει κάπου ότι θα πληρώνεσαι μόνο και θα είσαι βασικός, το λέει πουθενά. Αυτό δεν το λέει πουθενά αυτό. Άρα όταν σου ζητηθεί 3 λεπτά, 5 λεπτά, όποτε σου ζητηθεί πρέπει να πεις και να είσαι πραγματικά εκεί, δοσμένος ολοκληρωτικά. Αν δεν το κάνεις, τότε η ομάδα παρουσιάζει ένα πρόσωπο σαν το χθεσινό. Αυτά είχα να πω για το χθεσινό παιχνίδι. Εγώ τόσο αφιερώνω. Ξαναλέω, αν χθες είχαμε κερδίσει, δεν θα αφιέρωνα ούτε τόσο χρόνο. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να σταθούμε επάνω στη συμπεριφορά. Και ο Ρασβάν χθες προσπάθησε μετά να βάλει τους βασικούς. Πλέον είχε, το πράγμα είχε στραβώσει. Αφού μείναμε και με 10 παίκτες, θέλω να πω στον Μπέλκα, που τον πιστεύουμε πάρα πολύ, που έχουμε πει εξαιρετικά πράγματα για αυτόν, ότι όταν σου δίνεται η ευκαιρία, θα πρέπει, επειδή δεν είσαι απλά ένα δεκάρι και πολλές φορές θα μπεις μες στην περιοχή, αυτές τις φάσεις να τις τελειώνεις. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Έχουν χαθεί προσφάτως κι άλλα τετατέτ. Παστέλωσέ το, φίλε. Πιάσε λίγο τον Μπρίγιοβιτς και μίλα μαζί του. Όπως αυτός θα πάρει πράγματα από το δικό σου παιχνίδι, πάρε και εσύ πράγματα από αυτόν. Αν εγώ κάνω εκπομπή και στον ίδιο σταθμό ένας πολύ έμπειρος ραδιοφωνάτζης, έχει γίνει στο παρελθόν. Θα κάτσω μαζί να του πω τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται εκεί, πώς το διαχειρίζεις αυτό, τι έχεις κάνει εκείνο, δεν μου πέσει η μούρη. Άρα δούλεψε λίγο παραπάνω στα τελειώματα. Τελεία. Ο κόσμος στεναχωρήθηκε χθες. Οκ. Τώρα είναι το θέμα τι θα κάνετε την Κυριακή. Την Κυριακή που δεν θα ξαναπαίξει βέβαια αυτή η εντεκάδα, που δεν είχε παίξει ποτέ αυτή η εντεκάδα. Την Κυριακή λοιπόν
παίζουμε με αυτούς που ξεκίνησαν την κλοπή πέρσι. Που έτσαν μια τραγελαφική κατάσταση, μια φαρσοκομωδία, ένα θέατρο ξετσίποτο. Και αν δεν ήταν αυτός ο γελίος ο τύπος που έπεσε κάτω και σφάδαζε σαν το χτύπησαν κεραυνοί και δάγκωνε τα χυλάκια του μέσα στο κλειστό ιατρείο που δεν άφηνε το γιατρό να πάει να του δει, αυτός που κυκλοφορούσε την άλλη μέρα με κολάρο, αν λοιπόν δεν ήταν εκεί θα βρίσκαν κάτι άλλο. Γι' αυτό και ήρθαν και προκάλεσαν για να μην παίξουν. Αυτούς λοιπόν τους βρίσκουμε τώρα. Όπως τιμωρήσαμε τη Χάρτινη την Κυριακή, έτσι πρέπει να πάμε και να τους τιμωρήσουμε μέσα στο γήπεδο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας που να μην πιστεύει ότι σαν ομάδα είμαστε ανώτεροι από τον Ολυμπιακό. Το ξέρουν και οι ίδιοι οι Ολυμπιακοί. Το βλέπουν και οι γάβροι οι ίδιοι, το πόσο κακός ήταν ο Ολυμπιακός στο μάτς με τον Πανιόνιο. Το πώς έχει πάρει τα μάτς με σμπροξήματα, με διαιτησίες και με τον Αστέρα Τρίπολης μέσα στην έδρα κτλ. Αυτά όλα ξεχνιούνται. Την Κυριακή πρέπει να μπούμε μέσα και να γυαλίζει το μάτι του κάθε παίκτη του ΠΑΟΚ. Έτσι θα μπορέσουμε κιόλας, ας πούμε μέσα εισαγωγικά, να δικαιολογήσουμε το χθεσινό πρόσωπο της ομάδας, τον οθρό από αυτούς που έπαιξαν ή που μπήκαν μετά. Ο Σιώπης έχει μάθει μάλλον στον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια στον Πανιόνιο να βουτάει, δεν τον αγγίζει κανένας, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Είναι αστείο το πέσιμό του. Όπως επίσης δεν υπάρχει καμιά ανατροπή στον Γκάμα, τραβάει το πόδι του ο Μάτος, δεν είχα κανένα πρόβλημα να πω. Μου κάνει εντύπωση αυτός ο τύπος στην περιγραφή της Κοσμοτέ. Χρειάστηκε να το δεις 7-8 φορές για να καταλάβεις ότι είναι χέρι και ότι είναι μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, εμείς τι βλέπαμε, αλλού βλέπαμε. Τέλος πάντων, μην γυρίζω πάλι στα χθεσινά. Ολονών λοιπόν το μυαλό και όλο το είναι πρέπει να είναι στο μάτς Κυριακής. Να παίξουμε με αυτούς που προπαγανδίζουν όλη την ημέρα, όλη την ημέρα. Αυτούς που έχουν τώρα βαλθεί, φαγώθηκαν με τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Αυτοί που πέρσι είπαν, να ξέρετε, αφού είδαν ότι δεν μπορούν οι ίδιοι να το πάρουν, να ξέρετε, το πρωτάθλημα θα το... δεν το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Βγήκε και είπε ο Μπαρμπασάβας. Μα ξέρετε, δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν το παίρνουμε εμείς, αλλά να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ο καημός τους αυτός ήταν και αυτός είναι. Και στήσανε όλο αυτό για να το πάρει η ΑΕΚ. Προτιμήσαν να το πάρει η ΑΕΚ. Να μείνει κάτω, να μείνει εδώ δίπλα. Μην τυχόν και το πάρει ο Πόντιος. Μην τυχόν και ανοίξει ο εύκολος δρόμος για το Σεντόνι. Ας του τραβήξουμε το χαλί κάτω τα πόδια. Ας ξεκινήσουμε ένα επικοινωνιακό τσουνάμι. Ας τους φέρουμε στα άκρα, ας τους τρελάνουμε με μάτς που δεν θα γίνουν, με αφαιρέσεις βαθμών. Με 10 κυκλισμένων των θυρών. Με 2 μηδενισμούς. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Μήπως και απογοητευτεί ο Πόντιος και πει σας συχάθηκα και φεύγω. Κάνετε μεγάλο λάθος. Και βέβαια τα ίδια έσχη συνεχίζονται και φέτος με σμπρόξιμο. Και στην κίτρινη και στον κόκκινο. Για το ΒΑΡ, το ΒΑΡ, να... ξέρεις, και λίγο δύσκολο και γραφειοκρατία και... Πώς θα γίνει μετά, άμα θα έρθει το μηχάνημα? Άμα θα έρθει το μηχάνημα, τι θα κάνει ο άλλος? Που και πάλι θα υπάρχουν ξεφτύλες, να ξέρετε, δεν το συζητάμε. Αλλά λέμε όμως. Άρα τι κάνουμε την Κυριακή, η βασική που θα αγωνιστούν και πάλι, η ομάδα που δεν θα είναι αλλαγμένη κατά τα 9 ενδέκατα, γιατί χθες στην ουσία μόνο ο Κρέσπο ήταν βασικός και ο Πέλκας στο ξεκίνημα. Σωστά ή κάνω λάθος? Αυτοί οι δύο είναι που λογίζονται βασικοί, χωρίς να σημαίνει ότι, το ξαναλέω, γιατί στην ουσία και ο Καντουρί είναι βασικός, στην ουσία και όλοι οι άλλοι που έπαιξαν θα έπρεπε να λογίζονται βασικοί. Και ο Καρέλης, και ο Βέρμπλουμ, και ο Χατσερίδης. Ξοδεύτηκαν τόσα πολλά χρήματα και περιμένει ο κόσμος να δει κάτι. Περιμένει να δει κάτι. Από τον Χατσερίδη και από τον κάθε Χατσερίδη. Για τον οποίο ξοδεύτηκε μια νταλίκα χρήματα.
δεν το βλέπει ακόμα. Βλέπει ένα κορμί που δεν. Και μου φαίνεται αυτός και σαν να βγάζει και μια δυσφορία που δεν παίζει βασικός. Δεν ξέρω. Ο Βέρμπλουμ το ίδιο. Πασούλες στα 2-3 μέτρα. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Θα είναι. Δεν μπορώ να το ξέρω. Όμως μεθαύριο έχουμε Οκτώβριο και φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνει το Ρουμάνο που λέει ο Ρουτσέσκου ότι παιδιά αυτοί που ήρθαν μετά για να μπουν μέσα στο κλίμα, για να ενσωματωθούν, θέλουν δουλειά. Δεν αφήσετε κανένα στην αξία αυτών των ανθρώπων γιατί έχουν το βιογραφικό τους βαρύ. Το θέμα είναι τι βλέπουμε εδώ τώρα. Τι βλέπουμε εδώ. Άρα γυρίζω στα της Κυριακής. Σήμερα είναι Πέμπτη. Σήμερα και αύριο ό,τι πούμε. Αυτά είναι μάτς που είναι η χειρή απάντηση για τον αντίπαλο. Για αυτόν που αφισβητεί αν είσαι ο καλύτερος ή όχι. Μπαίνετε λοιπόν την Κυριακή με το μαχαίρι στα δόντια να ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει όσο πάθος έχει στο συγκεκριμένο παιχνίδι μαζί μας, ότι η διαιτησία θα είναι, κι ας είναι ξένος, θα είναι εχθρική απέναντί μας, ότι θα προκληθούμε και από την εξέδρα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά πάμε, πέσουμε το παιχνίδι μας, παίρνουμε το διπλό, γεια σας. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση. Όπως κάναμε την προηγούμενη Κυριακή με τη Χάρτινη, έτσι τώρα και με τον Γαύρο, με συνοπτικές διαδικασίες. Ποιοι είστε εσείς, οι βασικοί μας αντίπαλοι για το πρωτάθλημα, ποιοι είστε εσείς, είστε αυτοί που πέρσι μου κλέψαν αυτό που με το μόκδο μου, με τον ιδρώτα μου, με την αξία μου, μέσα στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου κατέκτησα, χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία, εκτός από μερικούς κομπλεξικούς. Άρα αποδεικνύω μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτό, ότι είμαι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Μέσα στις τέσσερις γραμμές μπαίνετε και το αποδεικνύετε αυτό. Ξεκάθαρα. Και ο κόσμος, να ξέρετε, που τον στεναχωρήσατε χθες τον κόσμο, ο κόσμος στεναχωρήθηκε χθες. Δεν το πέρασε στον ντούκου αυτό. Σαν ήττα το είδε σχεδόν. Ο κόσμος το έβαλε στο πλάι επειδή ξέρει τι μάτς προηγήθηκε και κυρίως ξέρει τι μάτς ακολουθεί. Αυτό είναι το σκεπτικό. Μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ έτσι το νιώθω. Έτσι το νιώθω εγώ. Και ούτε μας παίρνει να συζητάμε για τη χθεσινή ισοπαλία. Το ξαναλέω, σε ένα μάτς αδιάφορο από πλευράς βαθμολογικής σκοπιμότητας, να συζητάμε μέχρι την Κυριακή 8 και 20 πριν ξεκινήσει το μάτς με το Γαύρο. Θα είναι λάθος τα απόνερα από το χθεσινό παιχνίδι να φτάσουν μέχρι εκεί. Έτσι το νιώθω εγώ, έτσι σας το λέω. Μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι πρέπει να διαταράξουμε όλο το σύμπαν για αυτό που έγινε χθες. Εγώ διαφωνώ. Τέλος. Τελεία. Χωρίς ωστόσο να λέμε δεν έγινε και τίποτα. Έγινε. Θα πρέπει να προβληματιστούν αυτοί οι οποίοι φόρεσαν χθες τη φανέλα και δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Ξεκάθαρα. Το μυαλό μας τώρα στην Κυριακή. Μέχρι να φτάσουμε δε στην Κυριακή, να ξέρετε, τα επικοινωνιακά συνεργεία των Ερυθρόλευκων θα δουλεύουν αβέρτα. Αβέρτα θα δουλέψουν. Θα βγουν διάφορα πράγματα, θα κάνουν διάφορα. Τώρα το τελευταίο φρούτο είναι μήνυση, θα τον πάνε στα δικαστήρια το Λουτσέσκου για αυτό που είπε. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Σήμερα δεν κληρώνω τίποτα, δώσαμε τις προηγούμενες μέρες την Άρτα και τα Γιάννενα, αύριο πάλι. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε και γραμμές να μιλήσουμε μαζί. Πάμε, έλα! Πάμε, γραμμές μετά! Μπήκαμε! Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνιέστε, για τις αιμοδοσίες είπαμε και λέμε κάθε φορά. Η επόμενη μας αιμοδοσία είναι το Δεκέμβριο, όμως εσείς μπορείτε να μπαίνετε. Το λέω εδώ, σε σένα που με ρωτάς, Στάθη. Λοιπόν, χαιρετίσματα. Βεβαίως, εκεί πήγα έκτη τάξη. 104ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Τούμπας. Τι ήσουν, πιο μικρός? Σε άλλη τάξη? Εκεί, στο 104. Το λεγόμενο Αδαμίδι, κάτω από τα Γυράδικα.
Τα γυράδικα πάντα ήμουνα σε μια απόσταση, να ξέρεις. Δηλαδή κοντινή, δεν τα είχα μακριά. Εκεί πήγα δημοτικό. Έκτη πήγα μόνο εκεί. Έκτη πήγα. Το 82-83. Λοιπόν, μπαίνετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και δίνετε. Λέτε για την Τράπεζα Αίματος Αθλητηρίων και δίνετε αιματάκι στον συνάνθρωπό μας. Πάμε να μιλήσετε εσείς, να ανοίξουμε γραμμές. Αυτά εγώ τα είχα να τα πω, τα είπα μαζεμένα. Το μυαλό στην Κυριακή πλέον. Καλημέρα σας. Πάμε να δούμε το άτομο που κάνει σεφτές σήμερα. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. 35 είναι, θα είναι διαφημίσεις. Ναι, τις μέτρησες, ε. Μετρούσα μέχρι σε ένα σημείο, μετά... Μετά το έχασες. Έλα, λοιπόν, Παναγιώτη μου, έλα. Έχω τρεις μέρες να πάρω τηλέφωνο. Ήθελα να κατευνάσω το θυμό μου, ας πούμε, πρώτα. Και μετά να... Που αφορούσε σε τι, ο θυμός σου. Στην επίθεση που γίνεται στον προπονητή, στο μεγάλο προπονητή του ΠΑΟΚ, ναι, σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, τα λέω εγώ αυτά και μην σε παίρνετε περίεργα. Όχι, τι περίεργα, γιατί συμφωνώ μαζί σου, όπως και εγώ στην αρχή. Όχι, για να το διευκρινίσουμε, να μην όχι, μην κάποιος μπορώ άλλος. Να κάνω σφήνα και να πω ότι συμφωνώ σε αυτά που λες. Επιτρέπετε. Μπορείς, ναι. Βεβαίως. Μπορείς. Λοιπόν, ενορχιστρωμένη επίθεση. Ναι. Και κατ' επέκταση επίθεση στην ομάδα που αγαπάω. Στην οικογένεια. Δεν μπορούσα να βγω να πω κάτι, γιατί θα έλεγα άσχημα πράγματα. Στην οικογένειά δηλαδή, μου, όταν ένα μέλος το κατηγορούν, ναι, κατηγορούν και την οικογένειά μου, έτσι. Δεν είναι ξέμπαργος, ναι, αυτός. Τη δικιά μου την οικογένεια δεν μπορεί να την αγγίζει κανένας από αυτούς τους ούνους. Γιατί περί ούνων πρόκειται. Σωστό. Και να μου κουνούν το δεν χέρι οι ανήθικοι. Άλλο. Όταν ένας ηθικός μου κάνει μια παρατήρηση, μπορώ να τη δεχτώ, να την ακούσω. Όταν ένας ανήθικος μου κουνάει το χέρι, όταν ένας βρώμικος από την κορυφή ως τα νύχια. Αυτό, Κωστή, ακριβώς θέλω να πω. Όταν εμένα προσπαθεί κάποιος να μου κουνήσει το χέρι, πρέπει να του το κόβω πλέον. Έχω τη δύναμη. Έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχω λάθος σε αυτό το... Δεν μπορείτε κύριε, πώς το λένε αυτόν που κάνει στον αντένα το να βγαίνει και να κάνει ένθετο τις δηλώσεις του. Τι την ενδιαφέρει τη θεία που σ' ακούει ρε φίλε. Συγγνώμη, προσπαθείς να κάνεις κλίμα. Πώς το λένε αυτόν που κάνει στον αντένα πρωί αυτό, τόσα χρόνια να πούμε. Ο Παπαδάκης. Αυτός ο δεινόσαυρος, ναι. Ναι. Συγγνώμη κύριε, να πω, φτάνει έλεος. Δηλαδή τι προσπαθείς να κάνεις εσύ. Σ' ακούνε οι θείες και οι γιαγιάδες που φτιάχνουν το πρωί το φαγητό να πούμε. Τι θέλεις να πεις εσύ. Τι άποψη μπορεί να έχεις. Αλλά είσαι αεξής και περιμένω συνομίζω να κάνει ειδικά αφιερώματα ένθετα όταν ακούγεται το βουβου βούλγαρη. Να φέρει πάνελ, να συζητήσουν. Περιμένω να δω πράγματα. Δεν είδα αντίστοιχη ευαισθησία. Δεν έχω δει. Δεν φωνάζω okay. Ναι, ναι. Δεν φωνάζω, δεν είναι στη φαντασία μας. Ναι. Μάλιστα. Είναι μια Κυριακή απόγευμα, μια Κυριακή βραδάκι, είναι ένα Σάββατο απόγευμα, ένα Σάββατο μεσημεράκι. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον το φίλο μου το Βούλγαρη, τον Ευαγγέλη φωνάζουν. Το φιλαράκι μου, από τα σπορ. Έτσι. Ναι, ναι. Έτσι. Ή το λεωφορείο, Βούλγαρη σφαγεία. Θέλω η νομική υπηρεσία του ΠΑΟΚ να βγαίνει και να λέει τι κάνει. Γιατί πλέον νομίζω ότι μόνο λένε οι άλλοι και εμείς και δεν κάνουμε τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Βλέπεις, δεν μιλάω για το παιχνίδι. Τι να πω για το παιχνίδι. Τι να πω όταν ξέρω ότι η μισή ομάδα είναι έξω. Γιατί. Το πρόγραμμα του καλοκαιρινού της ομάδας μας ήταν, τι να πω, έπαιξες Champions League χωρίς να είσαι στο Champions League. Αυτό το δρόμο μου ετοίμασαν. Υπάρχουν όμως οι ηθικοί αυτούργοι. Αυτούς δεν πρέπει οι ανήθικοι, όχι οι ηθικοί, οι ανήθικοι αυτούργοι. Τέλος πάντων, αυτό που... Έγινε, Παναγιώτη μου, έγινε. Λοιπόν, την αγάπη μου θέλω να σε όλο τον κόμμα. Ζούμου σου, πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω όχι, τώρα. Όχι, δεν υπάρχει τώρα σοβαρά μιλάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα τώρα λοιπόν, μας, όλα αυτά μας συσπυρώνουν περισσότερο. Είναι, ναι. 27 Σεπτεμβρίου σήμερα, ναι, ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής στο τέλος της χρονιάς, παιδιά, να το ξέρετε. Έτσι. Αυτό θα γίνει. Αυτό. Μια φορά κλοπή, δεύτερη δεν επιτρέψουμε. Γεια σου, Παναγιώτη. Φιλιά.
Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Έλα, που δεν μιλάτε. Έλα, πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πέσανε μαζί αυτοί οι αγκαλιασμένοι. Ήτανε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα. Ναι. Όλοι μαζί ρε παιδιά. Τέσσερις γραμμές έτσι. Μπράβο. Κατευθείαν. 2310-287-888. Θα το ξανασηκώσουμε το κέντρο. Θα το ξανασηκώσουμε. Ναι, πάμε τώρα. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Άλλη φορά δεν μας κλείνω το τηλέφωνο. Γιατί ρε παιδιά, τι κάναμε. Το πήρα μου το τηλέφωνο. Έπεσε Γιώργο μου, δεν σε έκλεισε κανένας. Το ξέρω, εντάξει. Έλα. Κατάλα. Πάμε. Λοιπόν, δεν είδα. Καλά δεν είπε ο Φιλαράκος, ο Παναγιώτατος. Δεν μας είπαν όμως ποτέ σε κανένα παραθυράκι πρόεδρος ΠΑΕ διώκεται για ηρωίνη, διώκεται για... Αυτά τα περνάμε μια γραμμούλα, περαστικά, μπαμ μπαμ. Κατάλαβες. Αυτά μπαμ μπαμ. Αυτά, ανέκαθεν μας είχαν οι χαμουτζίδες, όπως τους λέμε εμείς, ανέκαθεν μας είχαν στην μπούκα του κανονιού. Δεν μας θέλανε με τίποτε. Άμα δεν μας θέλουν αυτοί, δεν τους θέλουν και εμείς άλλες 10. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Ακριβώς. Με κανένα ζήτημα. Και μια και δεν έχεις τίποτε, θα πάρεις το 4-16, θα κληρώσεις αέρα. Δεν μου λες, θέλεις κοπανιστό. Τι νούμερο φοράς. Εγώ, από το extra extra large που φορώ, το φορά το μικρό το large. Αυτά είναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα χθεσινά και στον ποδοσφαιριστάκο μου. Ο ποδοσφαιριστάκος, συγγνώμη, στον ποδοσφαιριστή μας, στον Κίτσιο. Παλικάρι μου καλό, είχες κάνει κάποτε δηλώσεις, είπες μπλα 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 μπλα. Να ήσουν προπόνητος, έλεγα, σε έβαλε χωρίς προπονήσεις μέσα. Ήσουν απαραδεκτός. Και έχουν ορισμένοι ποδοσφαιριστές, ορισμένους οπαδούς, οι οποίοι τους υποστηρίζουν γιατί δεν έβαλε τον Κίτσιο, γιατί δεν βάζει τον Κίτσιο και δεν θέλει τον άλλο. Να το αποτέλεσμα. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι και πολλοί αυτοί που λέγανε δεν βάζει τον Κίτσιο. Θα δεις τώρα. Καταρχήν ήταν η συμπάθεια του φίλου μου του Παπλάρα. Μπορώ να τον στενοχωρώ τώρα που ακούει, αλλά τον αγαπά το Παπλάρα. Δεν ήταν μόνο ο Κίτσιο χθες, έτσι. Δηλαδή, εμείς τα δούμε σε έναν μόνο. Απλά ο Κίτσιο έκανε και το ανόητο τάκλι και το ξέρει ότι έχει κίτρινη. Ακριβώς. 75 μέτρα έξω από την περιοχή. Αχρίαστο, δηλαδή δεν βγαίνει μόνο του άλλο. Μπορούσε όμως και ο κύριο Σιδηρόπουλο να τον κάνει μια πολύ αυστηρή παρατήρηση. Γιατί δεν νομίζω, εάν ήταν αυτό από παίχτη του Ολυμπιακού, ο κύριο Σιδηρόπουλο θα βγάζει κίτρινη κάρτα. Έγινε, Γιουργάρα μου, σε χαιρετώ. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σα. 2310-287-888. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Γεια σα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Ακούγεται στο βάθος. Ναι. Ναι. Δεν σε ακούμε φίλε. Δεν σε ακούμε. 2310-287-888. Ξένος διαιτητής θα είναι. Στο Καραϊσκάκης πάμε τώρα. Ναι. Επειδή με ρωτάς. Όχι Έλληνας φίλε. Εγώ είμαι. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Καλημέρα. Κάρε στα περμητίδο λαβεντάσια στο πλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται έτσι. Να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κουφάλα νεκροθάμπτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Για πάμε. Προς αποκατάσταση Γιώργο μου, αδυναμία μου δεν ήταν ο Κίτσιου. Ο Δημητράκης ο Κωνσταντινίδης ήταν η αδυναμία μου. Απλώς ήταν μια λύση ο Κίτσιου για τη θέση, ναι. Σε περίπτωση που φάει καμιά κόκκινη ο Μάτος. Ο Μάτος, ναι. Επειδή έμεινε, ποτέ δεν τον είχαν δυναμία. Και έχουν παρέσει εδώ πέρα που μπορούν να τους διαβεβαιώσουν. Ναι, εντάξει, τελείως τώρα, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται. Όπως είπες και εσύ Κωστή, όλοι σε αυτά όλα συμφωνούμε. Κάτω τα χέρια από το μεγάλο μας προπονηταρά. Η νομική της ΠΑΕ θα κοιτάξουν να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Κάθε δήλωση που θα κάνουν αυτοί, είτε στα παράθυρα, είτε ενέργειες, σε οτιδήποτε κάνουν, αμέσως να κάνουμε αντεπίθεση εμείς. Όπως στοχοποιήθηκε με λύσα ο Ιβάν Σαββίδης πέρσι,
Αυτό το πράγμα γίνεται και τώρα. Προσπαθούν τι? Πρώτα να στοχοποιήσουν και μετά να παρουσιάσουν ως γραφικό τώρα τον Λουτσέσκο που βγαίνει και τους λέει την αλήθεια. Ο τρόπος τώρα που διάλεξε, οκ, είναι αυτός. Δεν είπε, δεν μίλησε για τις θηριωδίες, να πούμε, στη ναζιστική Γερμανία. Είπε ότι σε αθλητικό επίπεδο, σε ποδοσφαιρικό, αυτά δεν γινόντουσαν ούτε εκεί. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα άλλο τέτοιου είδους καθεστώς με ένα δικτάτορα. Λοιπόν, απλά άλλη μία ευκαιρία για να δείξουν πόσο πολύ τους ενοχλούμε, για να δείξουν πόσο αγαπημένοι μεταξύ τους και συστρατευμένοι είναι, ενορχιστρωμένη επίθεση. Λοιπόν, σε πρωτοσέλιδα, σε site, το βλέπουμε ξεκάθαρα. Τι να πω τώρα, εγώ θα το πω. Το βλέπετε μόνοι σας, μην περιμένετε κάτι άλλο. Αυτό είναι. Τώρα εγώ θα πω το άλλο που το είπες εσύ πιο ωραία. Λοιπόν, όταν εγώ εργαζόμουν και με έλεγε ο προϊστάμενός μου θα φύγεις από εργάτης και θα πας εκείνη τη θέση να κάνεις κάτι καλύτερο. Ξέρεις ότι όλη μέρα στο σπίτι μου δεν μπορούσα να ησυχάσω και τα βράδια δεν κοιμόμουν για τις ευθύνες που με φόρτωνε να μπορέσω να τα αποξέλθω στην εμπιστοσύνη που μου δίνει. Ναι. Εσύ κύριε, δεν θα πω ονόματα, που μπήκες εχθές να αναπληρώσεις αυτούς τους οποίους θα παίξουν την Κυριακή και παίξαν και την περασμένη Κυριακή και θα παίξουν και την άλλη Πέμπτη. Γιατί να ανταποκρίνεις τη στιγμή που τα παίρνεις κάθε 27 του μηνός? Το είπα και χθες αυτό. Φυσικά, είναι τακτοποιημένα όλα, τα πάντα τους. Όπως τα πάντα τους. Εσείς πληρώνεστε, θα κάνετε καλά τη δουλειά σας. Ακριβώς. Δεν την έκαναν. Χθες κάποιοι κλώτσαν την ευκαιρία τους και δεν ξέρω πότε και αν θα την ξαναέχουν. Θέλω να πω. Εγώ Κωστή ούτε στον Καρέλη θα δώσω δικαιολογία, ούτε στον Ζαμπά θα δώσω δικαιολογία, ούτε σε κανέναν Ελκατουρί, ούτε σε κανέναν Χατζερίδη που τον έφεραν όπως το φέρανε. Για να μην ανοίξω το στόμα μου. Το Μάιο έχω πολλά να πω. Πάρα πολλά έχω να πω. Δεν είναι ώρα τώρα για να τα πω. Εντάξει. Έγινε Παύλε. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Σε ακούω στο βάθος. Γιατί όμως. Ναι. Λοιπόν. Όχι, ακούω πολύ στο βάθος. Ξαναπάρε. Πάμε στη μεθεπόμενη. Ναι. Έτσι. Καλημέρα. Έλα. Έλα καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σίγεντε Φλαράκο. Καλά Κωνσταντίνε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Α, μπράβο. Ζουμου σου λέμε. Τι είναι αυτός, συνάδελφος. Σουλαράκι, συνάδελφος. Μπορεί μου. Σε ποια πιάτσα είστε? Ζουμου σου και σε ποια σε αυτήν. Όχι, περίμενε, περίμενε. Στο θηλυκό δεν πάει, φίλε. Στο θηλυκό δεν πάει. Δεν πάει, δεν πάει ο Πάσας. Χαρικές, στο θηλυκό δεν πάει. Ποιο αυτό... Ποιος αυτός, ποια αυτή δεν υπάρχει. Δεν πειράζει, στο χαρίζω. Λοιπόν, για πες, να σου πω τώρα κάτι. Σε ποιο σημείο είστε, σε αυτό, ένα μηδέν. Σε αυτό το σημείο είμαι, σε αυτό το σημείο. Για πάμε. Λοιπόν, κοίτα, θα σου πω, τη γνώμη μου θα σου πω, γιατί ο καθένας λέει τα δικά του. Φυσικά, λοιπόν, δεν λέμε ανωνών. Δεν υπάρχει σε καμιά ομάδα στον κόσμο να βγάλεις τους 11 βασικούς, να βάλεις τους άλλους 11 και να σε παίξουν την ίδια μπάλα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Καλά αυτό, δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε όμως από αυτούς που μπήκαν να δείξουν παραπάνω πράγματα. Που μπήκαν, άκου να δεις, για να φανεί κάποιος αναπληρωματικός όπως εσύ, κάποιος άλλος να δείξει, πρέπει από τους 11 βασικούς να βγει ο ένας, να μπει ο δεύτερος ή άντε δύο. Δηλαδή στις αλλαγές, εκεί δείχνεις. Στον κορμό. 11 διαφορετικοί δεν μπορούν να δείξουν τίποτα. Δεν αυτό μιλάω για αυτοματισμούς. Και... μιλάω για διάθεση, για διάθεση, για πάθος. Διάθεση. Όταν το κέντρο σου, αυτή που βάζεις, είναι πιο αργή και από την καθυστέρηση, γιατί έτσι είναι τα χαρακτηριστικά τους. Δεν έχεις ένα γρήγορο παίκτη μέσα. Καταλάβες. Δεν έχεις. Στο κέντρο στον άξονα, Χατσερίδης, Βέλμπρομ, πώς τον έναν άλλον. Σάχοφ. Είναι αργή έτσι κι αλλιώς. Αν δεν μπορείς να δεις πιο γρήγορα. Ο Χατσερίδης δεν είναι κέντρο, είναι... Χωρίς να δικαιολογήσω τα δικαιολόγητα. Κατάλαβες τι λέω. Λοιπόν, χωρίς να δικαιολογήσω κάτι. Και εγώ ήθελα να κερδίσω, αλλά δεν με νοιάζει και πολύ από χτες το λέγα. Μπορούσα να κερδίσω την Κυριακή. Το μυαλό μας είναι στο μάτς Κυριακής. Τώρα αυτό που έγινε χθες έγινε το μάτς της Κυριακής. Αυτό.
Λοιπόν, θες να σου πω τώρα εγώ κάτι έτσι τι πιστεύω εγώ. Για πες. Μια τελευταία φορά. Εμένα αυτό που είδα χτες μ' άρεσε για ένα λόγο που λες από το αρνητικό που δεν ήμασταν καλοί. Εντάξει, λοιπόν. Αυτοί νομίζουν ότι έχουν ομάδα, φίλε, στο Χαριλάου. Τρία γκολάκια του βάλα του, να ξέρει. Κοίταξε, θα σου πω ποιο είναι το θετικό της χθεσινής αναμέτρησης. Υπάρχει άλλο. Έτσι. Ότι αν υπήρχε περίπτωση να μπούμε χαλαρή σε εκείνο το μάτς, δεν θα μπούμε τώρα. Τι χαλάρε, δεν μπαίνεις. Μα εκείνο σε νοιάζει, αυτό δεν σε νοιάζει. Πας για πρωτάθλημα. Έγινε Κωνσταντάν. Δηλαδή, άντε γινότανε 2-1 χθες στο τέλος και ποια διαφορά. Πολύ εσωστρέφεια και πολύ γκρίνια. Μα αυτό είναι. Άσε τώρα. Μια χαρά. Σπάκουση. Η ομάδα. Balance, φίλε. Balance. Το balance έχει σημασία να ξέρεις. Αυτό. Τεράστια. Τεράστια. Βάλε και ένα λαϊκό τραγουδάκι λίγο να γουστάρει. Γεια σου, Κάραγκιαν. Το μεγάλο νεκοστή. Άντε. Γεια. Λοιπόν, λέει ο Μανόλο. Δεν μπορώ να ακούω γκρίνια πρωί-πρωί για ένα μάτς χωρίς ουσία. Αυτό θέλουν να καταφέρουν. Τη διάσπαση και το χάος στην οικογένεια του μεγάλου ΠΑΟΚ. Την Κυριακή θέλω να πάρω το μάτς και σε περίπτωση στραβού αποτελέσματος προβλέπω να μένουμε ίδιοι στην Τούμπα. Μανόλο μου, καμία γκρίνια. Το μυαλό στην Κυριακή, όπως είπες. Πάρτε το παιχνίδι την Κυριακή. Νικήστε τους, είμαστε καλύτεροι, μπαίνετε, κερδίσετε και τους γυρίζετε στην εσωστρέφεια. Αυτούς τους βάζετε σε κρίση. Να μπουν σε διαδικασία, αν θα κρατήσουν ή θα διώξουν το Μαρτίνς ή δεν ξέρω ποιον άλλον. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζουμε ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός πρώτης ώρας, με ΑΕΓΕ και Ζανούση σκεύη μαγειρικής και κουζίνες. Τελευταία λέξη τεχνολογίας. Εξαιρετικές τιμές στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μπαίνετε, λέτε ότι ακούσατε το σποτ, ακούσατε τη χορηγία στην εκπομπή και θα σας προσέξει ακόμα περισσότερο το δίδυμο Παμπουκίδης Νικολαίδης. Και βέβαια, κορυφαία ζαχαροπλαστεία στην πόλη. Κορυφαία αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε και γλυκά και παγωτά και τούρτες και τυροπιτοειδή και καφεδάκι το πρωί και τα πάντα όλα. Τα πάντα. Φρεσκότατα και ψωμάρες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. ΠΑΟΚ Ότο, εκεί ασφαλίζεστε το αυτοκίνητό σας, τη μοτοσυκλέτα σας. Μπαίνετε στο paokoto.gr και ενημερώνεστε για το τι πρέπει να κάνετε. 2, 11, 93 και 5 πεντάρια. Εκεί θα βρείτε τα πακέτα που θέλετε. Και βέβαια, 2, 11, 93, 5 πεντάρια. Και δεν ξεχνάτε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά πράγματα. Θα βρείτε εκεί τα πιο νόστιμα πιάτα της πόλης. Εδώ και πολλά χρόνια, 17 χρόνια πλέον, ο Ντιέγκο Πατσέτα παίζει μεγάλη μπάλα. Πάμε να μιλήσετε εσείς, 2310 287 888. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, ρε Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα. Κωστή. Έλα, γόρι μου. Έλα στελάρα. Κωστή, σε αυτή τη ζωή όταν σου δίνουν ευκαιρίες να τσαρπάζεις από τα μαλλιά και να τα ξεριζώνεις τα μαλλιά, να φεύγει η τούφα από το κεφάλι, όχι να κάνεις συγκλήματα και για την προσωπική σου καριέρα και για τον εαυτό σου και για την ομάδα. Δεν γίνεται να κάνεις αυτό το τάκρι στο κέντρο του γηπέδου που δεν κινδυνεύεις από τίποτα, αν όχι ότι έχεις κάρτα. Αυτό είναι ως καρανοησίας. Ως καρανοησίας είναι. Δεν γίνεται στο κέντρο του γηπέδου, αν έχεις κίτρινη κάρτα, να κάνεις τέτοιο τάκλιν. Κι άσε να φύγει η μπάλα και πού θα πάει και τι έγινε. Δηλαδή, εκεί πάνε να πει ακατοίκητο, δηλαδή, δικαιώνεις του προπονητή που δεν σε έβαζε τόσο καιρό. Μπες μέσα και δείξε. Έχεις να δείξεις, δείξε. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Ακριβώς όπως το λες. Πέλκας. Μπαίνεις μέσα τη φάση και τελειώνεις μόνο εστία να βρεις. Δεν χρειάζεται ούτε θαύματα να κάνεις ούτε τίποτα. Μα έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ. Πολύ πιο δύσκολα, ναι. Λίγη αυτοσυγκέντρωση. Πολύ πιο δύσκολα. Χαλάει την τελική... Ελπίζω να του φυλάει για την Κυριακή. Χαλάει την τελική προσπάθεια. Έτσι. Το λάθος που έγινε του Ρέι με τον αμυντικό στο έμεσο είναι... Όχι, δεν καθαρά... είναι. Εκεί είναι λάθος του Σιδηρόπουλου. Φίλε. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα γύρισμα. Okay. Γύρισμα δεν είναι καλή επιχείρηση. Να σου κάνει. Άμα θέλεις, εγώ πιστεύω είναι... Ότι έχει πάρα πολύ καιρό να παίξει ο παίκτης. Πέφτει τους αγώνους και πέλουν να τους παίζει ο δεύτερος διαφωνώ για το Ρέι, να ξέρεις. Ναι. Δεν έχω παράπονο από το Ρέι. Η φάση δεν του γυρίζει την μπάλα. Πάει στο πλάι η μπάλα, δεν είναι γύρισμα. Ο Σιδηρόπουλος κάνει λάθος. Σίγουρα θέλω να έχουν περισσότερα παιχνίδια. Αυτό να σου πω κάτι είναι, θα δεχτώ είναι στην κρίση του διαιτητή. Αλλά θέλει να κάνει περισσότερα παιχνίδια. Θα χρειαστεί κάποιο παιχνίδι να έχει ετοιμότητα, να έχει παιχνίδια. Και έστω τα μάτια εκεί πέρα 3-4-5 μάτια πως ένα να παίζει να έχει κάποιο ρυθμό. Δεν γίνεται μόνο με προπονήσεις ο παίκτης να μπαίνει μέσα να περιμένουν να παίξει. Ειδικά στη θέση του τερματοφυλάκα.
Έγινε στελάρα μου. Έγινε, τα λέμε. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Λεβέντη μου, τρεις τέσσερις φορές πήρε ο φιλάρετος, αλλά δεν τον ακούς στον αέρα. Κρίμα είναι. Δεν τον ακούγαμε, αδερφέ. Δηλαδή τον άκουγα στο βάθος. Δεν ξέρω τι έγινε. Καλά άκουσα ότι ήταν ο φιλάρετος στο βάθος. Ναι, καλημέρα. Πάλι, έχουμε θέμα με τη γραμμή αυτή. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πάμε, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνο. Καλώς το έρα, φιλάρετε μου. Έλα, γιατί. Δεν σε ακούγαμε πριν. Δεν σε ακούγαμε. Κάποιο θέμα έχουμε. Είναι πολλές οι γραμμές και μπλοκάρουν κάποιο ζήτημα. Έχουμε, θα το λύσουμε. Έχετε μια τζούφια γραμμή. Μια τζούφια, δεν ξέρω. Προέκυψε σήμερα. Τις κάψαμε τις γραμμές. Ναι. Για πες λοιπόν, σε ακούω, φίλε μου. Θέλω να πω το εξής, ότι πραγματικά αυτό που υπόθηκε και στις ιστοσελίδες και στην τηλεόραση παντού υπάρχει μία μόνο γραμμή, μία μόνο πραγματικότητα, ό,τι θέλουν λένε, όπως θέλουν το λένε. Ένα, τουλάχιστον ένας αντίλογος, γιατί δεν μπορεί να γίνει. Είναι δύσκολο αυτό που συμβαίνει, είναι πραγματικά το χειρότερο που μπορούμε να έχουμε. Αυτή τη στιγμή τσατίστηκαν γιατί είχε ο Πασχαλάκης μόνο μία αγωνιστική. Yeah. Θέλανε να είναι και μέσα στον Ολυμπιακό σίγουρα. Και οτιδήποτε και αν γίνεται θα χρειαστεί τουλάχιστον να υπάρχει ο αντίλογος. Αν γίνεται το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου, να ξεκινήσουν εκπομπές που να ακούγονται εκεί κάτω στην Αθήνα. Ενοχλεί ο προπονητής μας για αυτό ακριβώς το λόγο. Ξέρεις γιατί ενοχλεί. Θα σου πω, αν έλεγε κάτι που δεν ισχύει, δεν θα ενοχλούσε κανέναν, φιλάρετε. Ο Λουτσέσκου μπορεί ο τρόπος να μην είναι ο ενδεδειγμένος για κάποιους, δεν με απασχολεί ο τρόπος. Με απασχολεί αν αυτά που λέει είναι αλήθεια ή όχι. Λέει γεγονότα, δεν τα βγάζει από το μυαλό του. Είναι πράγματα που συνέβησαν 100%. Το ότι λέει λοιπόν την αλήθεια και ότι δεν σταμάτησε να τη λέει την αλήθεια. Θεώρησαν αυτοί ότι εντάξει μωρέ, θα τους φύγει. Τώρα τον παρουσιάζουν σαν έναν γραφικό τύπο. Ναι, βγαίνει ο άνθρωπος και λέει ότι κάνατε κλοπή και ξέρεις γιατί το λέει φίλε αυτό. Δεν είναι ότι του έχει μείνει ένα αποθυμένο από πέρσι. Γιατί βλέπει ότι το ίδιο πράγμα γίνεται και φέτος. Κλέβουν μπροστά στα μάτια μας. Σμπρώχνουν τους άλλους και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ με τρόπο απροκάλυπτο. Πολύ ωραία. Γι' αυτό μιλάει. Αυτά που λέει ο δικός μας ο προπονητής τα λέει έστω και ένα μέσο άλλο. Να πω ρε αδερφέ, υπάρχει ένα που τα λέει. Δεν τα λέει κανένας. Είναι σαν να, ουσιαστικά να θέλουν να το σκεπάσουν, να το κλείσουν. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα μέσο. Υπάρχουν άνθρωποι στα ραδιόφωνα, όχι μόνο στο δικό μας, σε όλα τα ραδιόφωνα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα λένε. Δεν θέλουν να εσωτερώνω. Στη Βόρεια Ελλάδα, στην Αθήνα ακούγονται. Και στην Αθήνα μας ακούνε φίλε. Δηλαδή μην νομίζεις ότι δεν ακούνε κάθε μας κουβέντα. Κάθε μας κουβέντα την ακούνε, να ξέρεις. Μας έχουν πληροφορήσει. Ότι μας ακούνε. Εκπομπές που έχουν. Δεν θέλω τώρα να πω για τη δικιά μου. Εκπομπές άλλες που έχουν ακροματικότητα, να το πω έτσι. Όσες εκπομπές έχουν πολύ κόσμο, τις ακούνε, τις παρακολουθούν. Και εδώ έχουν ανθρώπους να τους ενημερώσουν, πρόθυμους ναι. Κάθε κουβέντα μας να τη μεταφέρουν εκεί που πρέπει, αλλά και κάτω μέσα από το διαδίκτυο. Δεν είναι τίποτα τώρα. Πατάς ένα κουμπί και ακούν την κουβέντα που λέμε, κατάλαβες. Αυτό που λες είναι μια ειδική κατηγορία. Θέλω οπωσδήποτε να ξεκινήσουν αθλητικές εκπομπές. Αυτό θα το λέω γιατί είναι αδύνατο να είμαστε επίσης όρις με αυτόν τον τρόπο. Έγινε στέλιο. Έγινε φιλάρετε. Και επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αισθάνομαι πολύ τυχερός, θέλω να με βάλεις στην κλήρωση. Αγόρι μου, σήμερα θα κερδίσει οπωσδήποτε. Γεια, γεια σου φιλάρετε. Σαρώνει σήμερα φίλε ο αέρας. Σαρώνει φίλε, εγώ χαμό γίνεται. Ναι, καλημέρα σας. Σιγά μην κλάψω για το χθεσινό. Σιγά είπαμε, θα κάνουμε την κριτική μας, το μυαλό μας την Κυριακή, παιδιά. Αυτό έλειπε, δηλαδή τα απόνερα οι μετασεισμοί από το χθεσινό Χ για ένα μάτς το οποίο όπως είπα δεν έχει καμία. Είναι ένα ξεκούδωνο μάτς. Σιγά μην πω να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Το μάτς Κυριακής με ενδιαφέρει. Καλημέρα, φίλε μου, έλα. Έλα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Από Αθήνα τηλεφωνώ, έχω ξαναπάρει για 2-3 ώρες. Καλώς τον. Καλώς τον. Δημήτρης, φίλος του ΠΑΟΚ. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Παιδιά, λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά λίγο τα πράγματα, γιατί θα δημιουργήσουμε μια ένταση και ένα άγχος στην ομάδα χωρίς να υπάρχει λόγος. Ναι. Ούτε έχεις μέσα σε 10-15 μέρες... Απανωτά.
ΑΕΚ. Τσέλσι, ΑΕΚ. Του κάθεται η διπλή κατεμιά, γιατί η πρώτη κατεμιά είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχεις, τη Super League. Ναι. Συντήχεται η κατεμιά να έχεις και τον Άρη, με τις ιδιαιτερότητες. Ναι. Μάτς. Όχι σαν διοργάνωση ή σαν σκοπιμότητα το παιχνίδι, αλλά που είναι αυτή η ιδιαιτερότητα του συμπολίτη, αυτό. Έτσι. Ωραία. Πάμε μετά στο Φάληρο. Μετά έχεις τον Πάτε. Το πιο κρίσιμο παιχνίδι στη φάση για μένα του ομίλου, του Europa League. Αυτό το match, με την Πάτε Μπορίσοφ. Εγώ ιεραρχικά λοιπόν στο μυαλό μου, το match με το χθεσινό το καταδάσω προ-τελευταίο. Τελευταίο έβαζα την Chelsea και με τη λογική μου την Chelsea να μην ξεφτυλιστώ. Και αν μπορούσα να πάρω κάτι καλύτερο. Εγώ τελευταίο έβαζα το χθεσινό. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Ναι. Πρόσεξε, δεν λέω ότι έπρεπε να είμαστε αδιάφοροι. Πρόσεξε με, ναι. Δεν λέω ότι έπρεπε να είμαστε αδιάφοροι, έτσι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Ναι. Δεν είναι αυτό. Ναι. Καθόμαστε και ασχολούμαστε για το χθεσινό ματς, σε ένα ματς που κάνεις rotation σε όλες τις γραμμές. Σε όλες. Και προσέξτε, ήταν αναγκαίο αυτό το rotation. Δεν ήταν κάτι το οποίο θα αλλάξεις 2-3 παίχτες, θα βάλεις και τον Καρέλη. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Ναι, δεν διαφωνούμε με το rotation. Ναι. Άλλαξε η ομάδα σε όλες τις γραμμές και ήταν στα 9-10. Στα 9-10. Ωραία. Δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ μαζί ομάδα, και νομίζω δεν θα ξαναπαίξουν μαζί αυτοί οι χθεσινοί. Ναι, η αντίπαλη ομάδα, εγώ δεν θα την υποτιμήσω, έτσι. Δεν έχω και κανένα λόγο, δεν έχω δει και την αντιπαλότητα για να πω ότι τους αισθάνομαι σαν εχθρούς. Σαν εχθρούς, Τι συζητάμε τώρα, εντάξει. Κάποιοι πήραν τις ευκαιρίες σου, δεν τις εκμεταλλευτήκαν. Αυτό. Τελείωσε. Αυτό είπαμε, δεν είπαμε κάτι άλλο. Οι κριτικές είναι μεμονωμένα σε κάποια πρόσωπα. Και όχι π.χ. και στο Χατζερίδη. Δηλαδή ο Χατζερίδη δεν ήταν ο βράχος στη Βασιλεία. Ξαφνικά έγινε ο άσχετος του 1,5 εκατομμυρίου. Δεν νομίζω ότι είπε κανένας άσχετο. Δηλαδή είναι λάθος, παιδιά, να φορίζουμε, το είπαμε. Δεν είναι αυτός που πρέπει μέχρι τώρα. Αλλά το να ισοπεδώνουμε είναι, παιδιά, λάθος, μεγάλο. Μεγάλο λάθος. Έχω να πω και κάτι άλλο και για το παιδί που είναι και από τα σπλάχνα της ομάδας, έτσι, ο Κίτσιου. Ναι. Okay, ανέτοιμος φαίνεται για να μπει στην δεκάδα, αλλά δεν θα τον λιτζάρουμε κιόλας, γιατί το παιδί έπαιξε χθες με άγχος, ο οποίος έχει παίξει οποιοδήποτε άθλημα ομαδικό και έχει να παίξει τόσα χρόνια, τόσο καιρό. Ναι. Είναι λογικό να έχει άγχος. Το παιδί είχε άγχος χθες. Παίζοντας τον ΠΑΟΚ όμως, πρέπει να ζεις με αυτό, αδερφέ. Μπορούμε να πούμε ότι. Νομίζω το καταλαβαίνω. Δεν ζητήσαμε το κεφάλι σε κοφίνη κανενός. Όμως όταν μπαίνεις, θα πρέπει αυτό το πράγμα το διαχειρίζεσαι. Είναι μεγάλος ο σύλλογος. Είναι μεγάλες οι ευθύνες. Και όταν σου δοθούν οι ευκαιρίες, θα πρέπει να τις αρπάζεις. Έτσι. Δεν είπαμε κανέναν να ρίξουμε στον Κεάδα, ούτε να τον κάψουμε στη μοίρα. Αλλά είναι και λάθος να πούμε ότι δεν έγινε και τίποτα. Δεν την εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία. Περιμένω από αυτούς που φορούν τη φανέλα, αδερφέ, να μπουν μέσα και να δείξουν τα πράγματα που πρέπει. Αυτό. Από εκεί και πέρα το μυαλό στην Κυριακή, το μάτς της Κυριακής είναι η ιστορία τώρα. Τελείωσε το χθεσινό. Και να πω και κάτι τελευταίο για να μην κρατάω. Ναι. Εγώ επειδή βλέπω τα μάτς εδώ πέρα, σαν καθένια και το ένα και το άλλο, κάνανε χθες σαν τρελή. ΑΕΚΤΙΒΕΣ, Ολυμπιακοί. Περιμένανε χθες ακόμα να το τέτοιο. Να το χάσει το πάνω. Μάλιστα. Ωραία. Σαν τρελή κάνα. Αυτό κάτι λέει νομίζω, έτσι. Κάτι λέει. Σηκωνόντουσαν στις ευκαιρίες του. Όποιες ευκαιρίες. Τα σουτ που πηγαίνανε στον ουρανό. Ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Μ' αρέσει αυτό, να ξέρεις. Εμένα αυτό δεν με στεναχωρεί. Ούτε εγώ δαγκωνόμουν να μην μιλήσω. Ούτε καν με προβληματίζει. Με χαροποιεί, αδερφέ. Θα πρέπει να σου δίνει ικανοποίηση. Έτσι. Οι εποχές που δεν ασχολιόντουσαν μαζί μας πέρασαν ανεπιστρεπτή. Ζουν και αναπνέουν. Και παρακολουθούν την κάθε μας πράξη, την κάθε μας κουβέντα, την κάθε μεταγραφή, το κάθε μάτς. Αυτό. Αυτό είναι. Όλα καλά. Πάσε καλά. Την Κυριακή διπλό. Αυτά πας. Τι να πάω, εντάξει. Μόνος να πάω. Θέλεις και παρέα να κατέβουμε, μα είναι. Αν έπαιρνε εισιτήριο, θα πήγαινε, εννοείται. Έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φιλιά. Γεια. Φιλιά στην Αθήνα. Έχει και μας ακούνε και εκεί. Το έχω πει πολλές. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, Κωστά. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, είσαι ο.
Κώστας, μου σε ονόματος, είναι ο Μίλικος. Έλα, 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 καλώς το παιδί. Καλώς τον 27χρονο λοιπόν. Κωνσταντίνο. Έτσι, έτσι. Για πες. Εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι ήταν ένα τεστάκι για γενικά για όλο το ρόστερ του ΠΑΟΚ, να δούμε ο καθένας σε ποιο βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται. Ναι. Παρουσιάστηκαν κάποιες αδυναμίες ατομικές που πιστεύω πάνω κάτω τους περιμέναν όλοι οι φιλαθλοί του ΠΑΟΚ, βλέποντας την ενδεκάδα. Ποιοι δηλαδή κατά τη γνώμη μας δυσκολεύονται να προσαρμοστούν, να το πω έτσι, στα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα λάθη που γίνανε από παίκτες που λίγο πολύ τα περιμέναμε. Ήμασταν λίγο δαγκωμένοι, όχ, όταν πηγαίνει η μπάλα, ξέρεις, λέμε, όχ, τώρα θα γίνει αυτό, θα γίνει, μας επιβεβαίωσαν, ναι. Δυστυχώς. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, του Κίτσιου δεν είναι, νομίζω, θέμα άγχους, ότι, εντάξει, είναι μια φάση εκεί στο κέντρο, δεν είναι κάποιο λάθος να γυρίσω την μπάλα πίσω και να έχω άγχος και να κάνω λάθος. Ναι. Είναι ένα μαρκάρισμα είναι που... κακή επιλογή. Κακή επιλογή και δυστυχώς διαχρονικά πάντα έχει τρεις κακές επιλογές στο παιδί. Αυτό δύσκολα αλλάζει δηλαδή. Δεν στρώνει αυτό το πράγμα. Εγώ θα σταθώ λίγο στο... Δεν στέκομαι σε ένα πρόσωπο μόνο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν στέκομαι. Είπα γενικά στην αρχή. Θέλω από αυτούς που είναι στη δεύτερη γραμμή, όταν τους δοθεί η ευκαιρία, δεν ξέρω, είμαι και εγώ έτσι αχαρακτήρας ίσως, που άρπαξε την ευκαιρία, ρε παιδί μου. Δάγκωσε στο λαιμό, δείξ του, έκθεσέ τον προπονητή σου. Δείξ του ότι, κοίταξε, δεν με βάζεις μέχρι τώρα, αλλά εγώ βλέπεις. Δηλαδή, χρησιμοποιώ πάντα σαν παράδειγμα τον Μπίσεσβαρ. 10 λεπτά, ένα τέταρτο, μισή ώρα. Ο Μπίσεσβαρ, φίλε, που είναι 30 χρονών και που είναι MVP πρόπερση και κάθισε άπειρες φορές στον πάγκο, όποτε του ζήτησε, μπαίνει και βάζει ποιότητα, βάζει γκολ, μοιράζει assist. Θέλω κι άλλους με την οτροπία του Μπίσεσβαρ. Αυτό θέλω εγώ, να πω. Κώστα, αυτό θέλω να πω. Ήθελα να ξεκινήσω από τον Δημήτρη τον Μπέλκα, ο οποίος, εντάξει, ας δεχτούμε ότι έχει μια πτώση απόδοσή του, όλοι έχουν μια κοιλιά. Έχει κάνει μια κοιλιά τώρα. Όμως θέλω να πω ότι για να γίνεις ηγέτης στον ΠΑΟΚ πρέπει να τη σταθερότητά σου να την έχεις σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, να έχεις ένα 80-85% σταθερότητα καλής απόδοσης σε μεγάλα παιχνίδια. Αλλιώς δεν μπορείς να παίξεις εκείνη τη θέση, τη θέση του ηγέτη. Και όταν μπαίνει ο Μπίσεσβαρ, αυτό που λες εσύ, δηλαδή, να έχει παράδειγμα τον Μπίσεσβαρ ο Πέλκας. Το παιδί μπαίνει όποτε του ζητηθεί, παίζει πλάγι αναγκαστικά. Αναγκαστικά θα πω εγώ, γιατί πρέπει να χωρέσει και ο Δημήτρης. Και άλλο θέμα βάζεις τώρα. Δεν είναι η θέση. Ο Μπίσεσβαρ είναι άξονας, φίλοι. Είναι 10. Ο Μπίσεσβαρ είναι άξονας. Και όμως τον βάζει αυτά, αριστερό εξτρέμ. Έρχεται, ζητάει αυτό, μπάλα φίλε, πίσω. Όλοι είναι σημείο αναφοράς αυτό για τους παίκτες από εκεί. Εκεί θα δώσουν την μπάλα εκεί για να ξεκινήσει η επίθεση. Ανάγκασε τον Λουτσέσκου να βγει χθες και να πει: κύριε, θέλω σήμερα να σταθώ στον Κίτσκιου, στον Βέρμπλουμ, στον Χατσερίδη, στον Καρέλη. Θέλω να σταθώ στο συγκεκριμένο που με την απόδοσή του πραγματικά μου δείχνει ότι θα πρέπει να παίζει βασικός. Αυτό. Μα ο άλλος εξέθεσε, άλλαξε, έκανε αλλαγή μπάκου άλλος κατευθείαν. Μόλις μπήκε ο προπονητής του Άρη, άλλαξε τον μπάκ τον αριστερό από εκεί. Σου λέει τώρα θα γίνει χαμός εκεί. Δεν άλλαξε κατευθείαν, δεν έκανε αλλαγή. Μόλις μπαίνει ο Μπίσεσβαρ, να ξέρεις ότι οι αντίπαλοι όλοι δαγκώνονται. Φυσικά. Για κανέναν άλλον παίκτη του ΠΑΟΚ δεν λένε τόσο πολύ, όσο για τον Μπίσεσβαρ. Έχει κάνει τεράστιο μάτς πάλι με την ΑΕΚ, φίλε. Τεράστιο μάτς. Δεν μπορούσαν να την πάρουν την μπάλα, κουτουλούσαν μεταξύ τους. Εντάξει. Έγινε. Σε χαιρετώ. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα στους 23-10. 287-888. Φίλε που μπήκες τώρα στην παρέα μας, Τάκη, είπα το μυαλό μας στο μάτς Κυριακής. Αυτό μας απασχολεί. Το τι έγινε χθες, μόνο κάποια πραγματάκια πρέπει να τα επισημαίνουμε για να τα διορθώνουμε. Δεν είναι ωραίο να σηκώνουμε το χαλάκι να τα βάζουμε από κάτω τα σκουπίδια. Και μιλάω κυρίως για το πώς κάποιοι παίχτες που δεν είναι στην πρώτη γραμμή θα πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία που τους δίνει ο Ρασβάν. Πάμε, καλημέρα. Ναι! Ναι, καλημέρα, φίλε μου. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Ο Γιάννης είμαι από Πειραιά, τηλεφωνώ. Γεια σου, ρε Γιάννη, τι γίνεται. Τώρα συγγνώμη, περνά σχεδόν κάθε μέρα. Τι δεν θα περνά, αλλά. Δεν είναι αυτά. Λίγο έτσι. Μην ζητάτε συγγνώμη για αυτό το πράγμα. Αλίμονο. Εντάξει, νευρίασα λίγο γιατί στοχοποιούνται κάποιοι παίκτες. Δηλαδή από χθες το βράδυ ακούω κίτσιου. Εντάξει, οκ, δεν έπαιξε. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων, συγγνώμη που σε διακόπτω, που το έχει αυτό το χούι. Ότι πρέπει και καλά να βάλουμε έναν στο σταυρό. Να του καρφώσουμε τα χέρια. Δηλαδή είναι λάθος. Εγώ δεν είπα για έναν παίκτη μόνο. Είπα γενικά. Τώρα ο Κίτσιου λίγο παραπάνω μπήκε στο στόχαστρο επειδή άφησε την ομάδα με 10 παίκτες για ένα ημίχρονο. Γι' αυτό.
Λοιπόν, πάντοτε, πάντοτε υπήρχε μια μερίδα που έναν τον έβαζε για να τον σταυρώσει. Δεν φταίει μόνο. Δεν ήταν όλοι οι άλλοι τέλειοι χθες και ο Κίτσου ήταν ο κακός. Να το διευκρινίσουμε αυτό, παιδιά. Εντάξει, έτσι, έχουμε παράπονο και να σου πω και κάτι στο τέλος. Περιμένω, ο Κίτσου δεν είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος. Σε σχέση με τον Βέρμπλουμ ή σε σχέση με τον Χατσερίδη, είναι πιο λίγο αμοιβόμενος. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει. Αυτά έχει συμφωνήσει, αυτά παίρνει. Δεν μιλάμε για έναν παίκτη μόνο. Όλοι ήταν τέλειοι και ο Κίτσου ήταν ο κακός. Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό και πόσο μάλλον δε, έτσι όταν την Κυριακή παίζουμε με τους κλέφτες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πώς ήμασταν όταν πέρυσι, έτσι, αυτό με το χαρτί και το ένα και το άλλο, τι ψυχολογία είχαμε από το. Μας διαλύσανε τα βράδια, φίλε. Μας διαλύσανε τα βράδια. Φίλε, ναι. Δηλαδή, εντάξει, περισσότεροι κοιμόμασταν, ξέρω εγώ, 3 ώρες την ημέρα εξαιτίας από τον κλεφτό. Άστο. Μπήκανε μέσα στο σπίτι, μου, με κλέψανε και έπρεπε να κάνω τι. Φίλε, τις θυμάμαι αυτές τις εκπομπές, δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Ναι. Κάνω 20 χρόνια ραδιόφωνο εκείνο το διάστημα. Από το μάτς με τον Γαύρο εκείνο το βράδυ μέχρι τη 12η Μαΐου στον τελικό με τη Χάρτινη, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, φίλε, πώς ο κόσμος πάλευε με τις άρκες του. Και εμείς μαζί με τον κόσμο, έτσι, γιατί το εισπράττουμε και εμείς ίδιο πράγμα νιώθουμε. Και να πρέπει να βγάλουμε εκπομπές και να κρατήσει τον κόσμο την οργή του, την απογοήτευσή του, έτσι, την τζαντίλα του. Την ηρεμία του που έχασε, τα βράδια του που δεν κοιμόταν από τη στενοχώρια και από την οργή. Τι να πω. Έτσι ακριβώς. Γιατί το 80% της περσινής κλοπής φταίνε αυτοί, έτσι. Το 80% φταίνε αυτοί. Εντάξει, μετά ήρθε και η ΑΕΚ, αλλά όλο το κακό ξεκίνησε από αυτούς. Τελείωσε. Είναι φυσικά, δεδομένο αυτό. Φυσικά. Μα η ΑΕΚ εκεί πάνω πάτησε, φίλε. Εσύ τι λες, ότι αυτοί μεταξύ τους δεν ήταν συνεννοημένοι. Ότι δεν υπήρξε μια ενοχιστρωμένη, ένα σχέδιο. Εντάξει, προφανώς. Και τώρα υπάρχει, να σου πω κάτι. 100%. Εγώ δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα στερήσει, αν χρειαστεί από τον Ολυμπιακό κάτι. Το λέω και το πιστεύω αυτό. Πιστεύω θα κάτσει να το δώσει. Το πιστεύω αυτό. Μα όταν βγαίνει, βγαίνει η φωνή του Ολυμπιακού που είναι ο Σάββας Θοδωρίδης, μην νομίζετε ότι ο παππούς μιλάει από μόνος του. Αυτός είναι η φωνή. Λοιπόν, όταν βγαίνει και λέει, να ξέρετε. Δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ τη στιγμή που έχει χάσει ο ίδιος το πρωτάθλημα. Άρα, εσύ από πού ότι βγάζει αυτή τη βεβαιότητα, ρε Λεβέντη, και το λες. Ναι. Ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Άρα, υπάρχει η βεβαιότητα ότι έχει στηθεί ένα ωραίο κόλπο το οποίο δεν έπιασε στο Αγρίνιο που κερδίσαμε. Δεν έπιασε η μανούρα που πήγαν να κάνουν στα Γιάννενα να παρουσιάσουν την γίνανε επεισόδια. Ψαχτήκανε, ήρθαν εδώ για να μην παίξουν, αδερφέ. Ξεκάθαρο ήταν. Ναι. Και την Τετάρτη που πήρα, κλείνοντας, την Τετάρτη που πήρα να πω ότι βγαίνει ο άλλος 10 και 1, ξέρω εγώ, και λέει ο φίλος μου τον πειρά. Εντάξει, εγώ ούτε καν το ξέρω. Ναι, το κατάλαβα. Ποιο πειρά. Και ότι είναι αδικημένος. Και ότι είμαι ερωτικός μετανάστης, ξέρω εγώ, γιατί προφανώς τον βόλευε ότι και καλά μόνο όσοι είναι από τη Βόρεια Ελλάδα είναι ΠΑΟΚ. Εγώ να του πω ότι έχω γεννηθεί στην Αθήνα, είμαι ΠΑΟΚ, απλά γιατί έχω επιλέξει να μην είμαι με τους κλέφτες. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Ακριβώς. Ότι και καλά είσαι Βορειοελλαδίτης. Άστο, φίλε, και καταλάβαμε, δεν χρειάζεται. Βγαίνει και αλλού αυτό. Τι είπε τώρα. Βγήκε να μας πει ότι είναι αδικημένος Ολυμπιακός. Εντάξει. Ναι, εντάξει, αυτό το έχουμε συνηθίσει βασικά. Ωραία. Εντάξει, μιλάει ο Νέρονας για πυρασφάλεια. και μπράβο στο Λουτσέσκο που βγαίνει και του ταχώνει, φίλε. 100%. Δεν είχαμε ποτέ ένα τέτοιον άνθρωπο. Ποτέ. Ούτε τον νοιάζει, πρόσεξε. Ούτε τον νοιάζει ότι κλείνει οριστικά πόρτες κάτω. Αν φύγει από εμάς, θα φύγει εκτός Ελλάδας, το ξέρει. Δεν πρόκειται ποτέ να δουλέψει. Λέγοντάς σου συνέχεια κλέφτες, ψεύτες. Εσείς. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να δουλέψει εκεί. Δεν τον ενδιαφέρει, φιλέ. Δεν στρογγυλεύει καθόλου τα λόγια του. Δεν είναι δημοσιοσχετίστας. Τον αγαπάμε για ένα λόγο παραπάνω. Δεν σκέφτεται καν δεύτερη φορά. Τα λέει όπως τα λέμε εμείς. Τέλος. Και να μας κάνουν αυτή τη χάρη οι παίκτες για όλα αυτά τα ψυχολογικά που τραβήξαμε. Όλα. Να πάρουν το διπλό για μας. Και για αυτούς οκ. Και για αυτούς οκ. Αλλά και για μας. Και για αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκεί και δεν πατάει στο γήπεδο, αυτοτιμωρείται, ούτε καν στα ευρωπαϊκά μάτς και τους τα έχει όλα τα θέματα τακτοποιημένα. Αυτό. Και να ξέρουν ότι αν προσπαθήσουν, εξαρτάται με ξένο διαιτητή πλέον, εξαρτάται μόνο από εμάς. Φυσικά. Μόνο από τα πόδια τους. Φυσικά. Με ξένο διαιτητή. Έτσι. Έγινε. Έγινε. Να σε καλά. Φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή για το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Έλα. Ο Πάνος είμαι, λοιπόν. Έχω να σε πάω, ρε φίλε Κωστή. Αν θυμάσαι και τη φωνή μου, έτσι επειδή είναι χαρακτηριστική, από το περσινό κύπελο με την ΑΕΚ. Ναι. Βγήκα την επόμενη Κυριακή που έκανα εκπομπή. Δεν μπορώ να σε πιάσω. Από το Βόλο. Από τότε, ναι. Εν τω μεταξύ, εδώ πριν 1,5 μήνα έπαιρνα κάθε ημέρα, επειδή είμαι και οδηγός, πολεμάω να σε πιάσω. Ναι. Καλά βγαίνουν συνήθως και. Θα σου πω γιατί δεν μπορείς να με πιάσεις.
Επειδή είμαι πολύ αδύνατος, πασαλίβομαι με λάδια και ξεκλειστράω. Ναι. Παρατά αυτά, φίλε, παρατά αυτά, έχω να σε πω συγχαρητήρια εξ αποστάσεως. Είσαι από τα άτομα που δεν έχω πιει μία ρετσίνα, ένα καφέ μαζί, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να σε γνωρίσω. Την περασμένη φορά ήμουν στο τιμόνι από τις 5.30 ώρα, από τις 5 η ώρα, και όταν ξεκίνησε την εκπομπή έκανες δύο αναφορές για μάνα και για γιαγιά. Ναι. Να θυμάσαι. Ναι. Που είπες κοντά στα άτομα αυτά όσο είναι ακόμα καιρός. Γιατί πάρα πολύ δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούν. Ξέρεις τι, επειδή εγώ δεν έχω χάσει πατέρα και μάνα ακόμα, επειδή όμως έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που με νιώθουν κοντά τους, επειδή έχουμε καθημερινή επαφή, πολύ περισσότερο έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που είναι ακροατές από ότι με κάποιους συγγενείς που δεν τους βλέπω. Μου λένε αυτό, ξέρεις τι ρε Κωστή, πες το αυτό το πράγμα. Έχασα τον πατέρα μου ή τη μάνα μου, πες το να το ακούσουν εσένα που σ' ακούει πολλοί κόσμος. Προλάβετε, ζήστε τη στιγμή, πείτε του ένα σ' αγαπώ, κάντον μια αγκαλιά, πιάσου το χέρι, πες ρε μάνα, πόσο σ' αγαπώ ρε μάνα που μου φτιάχνεις φαΐ, που με περιμένεις στην πόρτα για να με αγκαλιάσεις. Δηλαδή αυτές τις στιγμές, γιατί μετά μπορεί να μην μπορείτε και θα πεις γιατί τότε κράτησα μούτρα γι' αυτό, ή γιατί τότε μίλησα κάπως απότομα, ή γιατί τότε δεν πήγα που μου είπε έλα σήμερα μια βόλτα, κλέψε λίγο από τη δουλειά σου για να περάσω έστω μισή ακόμα ώρα. Και ρε, και εννοείται, ακόμα και εννοείται, αυτά που λέω ισχύουν. Εγώ λέω και τα παιδιά μου, λέω η γιαγιά σήμερα μπορεί να ζει, αύριο να μην ζει, τώρα. Αυτό. Γιατί και εγώ έχω γιαγιά, καταλαβαίνω τον πόνο, ξέρω εγώ την, πώς το λένε, την απώλεια. Θα ήθελα μια ακόμα αγκαλιά, παράδειγμα. Δηλαδή με λίγα άτομα δικά μας, τόσο κοντινά άτομα που καμιά φορά έτσι, η ζωή τα φέρνει έτσι και είμαστε εξ αποστάσεως, λίγο ακριβώς, πιο κοντά. Ακριβώς. Μπράβο για αυτό εδώ πέρα, για την αναφορά που έκανες, με είχε συγκινήσει εκείνη τη μέρα, λοιπόν. Δεν είναι κάτι. Δεν μιλάμε για κάτι. Στα ποδοσφαιρικά τώρα. Στα ποδοσφαιρικά, για να μην κρατάω και τη γραμμή. Τι είπε ο Λουτσέσκου, ρε παιδιά, και όταν λέω ρε παιδιά, απευθύνομαι σε πρώτο πρόσωπο εκεί κάτω στο κράτος των Αθηνών. Ναι. Είπε τίποτα διαφορετικό. Την αλήθεια είπε, φίλε. Την αλήθεια, και ας πονάει η αλήθεια. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Και θα τη λέει και κάθε μέρα. Άμα η αλήθεια πονάει. Αν είστε υπερήφανοι για αυτό που κάνατε, θα κάθεστε και θα την ακούτε. Δηλαδή, εγώ κατέβηκα παράδειγμα ρε Κωστή στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και το κράτος των Αθηνών, όλο το σύστημα, κανάλια, κόμματα, απαξίωσε, υποτίμησε, απαξίωσε, υποτίμησε, χαρακτήρισε ακριβώς, όπως το λες. Ναι, εμένα μην είπε φασίστα. Ναι. Εγώ που μπορώ να βρω το δίκαιο μου, που δεν είμαι φασίστας, ποτέ δεν ψήφισα φασιστικό κόμμα, και εν τέλει ποιοι είναι αυτοί που με χαρακτηρίζουν. Κράτος, ναι, ναι. Ποιοι είναι αυτοί που με χαρακτηρίζουν, ναι, έτσι και. Ναι, και με κουράνε το χέρι. Ναι. Τέλος πάντων, εκεί και πέρα, παιδιά, μπορεί ο Κίτσιου να πούμε, είτε λέγεται Κίτσιου είτε οποιοδήποτε, να μην είχε απόδοση, δεν θα το φάμε το παλικάρι. Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε αγώνα και λέγεται πρωτάθλημα που τελειώνει το Μάιο. Αυτό, πρέπει αυτό, η ομάδα αυτό, να είναι συμπαγής. Πέρασε ο αγώνας αυτός. Αυτό. Και εγώ, χθες παράδειγμα, έκανα και χάζι και στην καφετέρια που ήμουνα. Είχε έναν Αριανό και στο πέναλτι σηκώθηκε που λες και λέει πέναλτι, τι είναι αυτό. Και... Το λέω, εντάξει, λέω, δεν είναι πέναλτι. Τι ήταν, το λέω, κόρνερ. Με κοιτούσε. Γιατί άμα ήταν κόρνερ, λέω κάπου βρήκε η μπάλα, κάπου βρήκε η μπάλα. Εντάξει, ήταν έμεσο, τελείως, τι πρέπει να το δώσει. Τέλος πάντων, ναι. Ήταν ένα παιχνίδι, πέρασε. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα έχει παίξει έναν ολόκληρο γύρο Champions League. Είναι λίγο σκασμένη. Πιστεύω σε ένα μήνα η ομάδα αρχίζει να παίρνει τα πάνω της και να βλέπουμε αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Μέχρι τότε, καλός κακός, θα παίρνει τα παιχνίδια όπως μπορεί και όπως μπορεί. Έγινε. Να είσαι γερός. Καλό τιμόνι να έχει πάντα. Λοιπόν. Διάλειμμα. Το χθεσινό παιχνίδι δεν θα παίξουμε, το παιχνίδι κάποιον να ρίξουμε νερό στο μήλο αυτών που θέλουν να γίνουμε άνω κάτω. Πολλοί θέλουν το χθεσινό μάτς να το τραβήξουν, να το ξεχυλώσουν, να γίνει πάλι ένα μπουμπούλα, να γίνει φασαρία. Την κριτική την κάναμε. Τέλος, τελεία. Το μυαλό μας στο γαύρο, την Κυριακή. Στους αυτοί ήρθαν και έκλεψαν πρώτοι. Από εκεί ξεκίνησε πέρσι αυτό. Μπαίνω και τους δείχνω αυτό που πρέπει να τους δώσω. Αυτό που πρέπει να κάνουν την Κυριακή. Διπλό, στο Καραϊσκάκι μέσα, στο Καραϊτάβλι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τι σας αγαπώ και κλέχνιπα τις νύχτες. Βρε παραπονιαρικό.
Πάμε, πάμε γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Παρακαλώ, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Χρήστος, πρώην γείτονας. Γεια σου ρε Χρήστο. Τι γίνεται. Όλα καλά. Καλά εσύ. Δόξα τω Θεώ. Καλά. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι... Θέλω να μιλήσω για το μεθαυριανό. όσον αφορά για το χθεσινό παιχνίδι, θέλω να μιλήσω για το μεθαυριανό. Κάπως έτσι. Το μεθαμεθαυριανό, γιατί σήμερα είναι πέμπτη. Για το μεθαμεθαυριανό. Θέλω να πω για το σημαντικό. Για το μάτς με το συμπολίτη, για το μάτς με το συμπολίτη, θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο το μάτς, Κυριακή, με τον Γαύρο. Ναι. Κάπως έτσι. Έλα, σε πήρα τώρα από το λεμό. Για πες. Εντάξει, δεν περίμενα να δω κάτι περισσότερο εγώ προσωπικά, γιατί η ομάδα άλλαξε κατά το 8-10. 9-10, δεν θυμάμαι. 9-10. Δύο είναι οι βασικοί. Κρέσπο και Πέλκα. Και ο Πέλκα, μπράβο. Αυτή... Και μετά από και πέρα στο δεύτερο μήχρονο που έκανε τι αλλαγέ, μπήκε που θεωρείται ας πούμε βασικό και ο Μάτο. Α, και ο Πρίγιοβιτ. Που μπήκαν οι τρει αλλαγέ. Ναι, ναι. Όχι, άλλη μετά είναι βασική. Η άλλη είναι μετά είναι βασική, κανονικά. Έτσι. Και ο Μπίσεσβαρ, ναι, και ο Μάτο και ο Πρίγιοβιτ. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Εντάξει. Απλά μετά το πράγμα είχε στραβώσει. Ήταν και με 10 παίκτε η ομάδα. Δεν. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να παρατηρήσω για το Σιδηρόπουλο, το συντοπίτη μας, έτσι, γιατί Θεσσαλονικιός είναι, άσχετα που είσαι στο συνδέσμο το δεκανήσω, ανέχθηκε πάρα πολύ το σκληρό παιχνίδι του Άρη. Εγώ έχω να πω το εξής. Αν αυτός είναι ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής, πώς είναι οι άλλοι δηλαδή, τι περιμένουμε από τους άλλους. Τέλος πάντων. Δεν μου φταίει. Είδες, δεν αναφέρθηκε καν στη διαιτησία. Εγώ δεν ψάχνω δικαιολογίες. Όχι, όχι, δεν το αναφέρω. Δεν ήμουν καλός. Δεν έπαιξε το ρόλο της ώρα για το αποτέλεσμα. Επίσης, το 3 του Άρη ρίχνει μια αγωνιά στο κεφάλι του Πέλκα. Έτσι. Εκεί που ζαλίστηκε ο Πέλκας. Ρίχνει μια αγωνιά κανονικά. Θυμάμαι τώρα. Ο αρχηγός του Άρη, ο Σόζα. Ναι, ο Σόζα. Ο Σόζα που έπαιξε. Δεν ψάχνω να βρω τώρα. Δεν ήρθε σόπερο το αποτέλεσμα από τη διαιτησία. Εμείς κοιτάμε πρώτα. Υπήρχαν και φάσεις που θα μπορούσε να βγάλει τουλάχιστον τρεις κίτρινες κάρτες. Άλλο αυτό. Στους παίκτες του Άρη για να σταματήσουν να ρίχνουν εκκλησίες. Απλά δεν μου αρέσει. Φίλε, είμαστε ΠΑΟΚ. Θέλω όταν μιλάμε για τη διαιτησία πραγματικά να υπάρχει λόγος. Δεν θέλω να ψάχνω. Δεν μου φταίει η διαιτησία χθες που δεν κέρδισε το παιχνίδι. Ξεκάθαρα. Όχι, δεν το είπα αυτή την άποψη. Ναι. Αλλά όταν βλέπεις μια παράβαση να τη σφυρίζεις. Φυσικά. Σε. Εννοείται. Πώς θα γίνει τώρα, εννοείται. Δηλαδή. Εννοείται. Επίσης δεν υπάρχει γύρισμα στο τέρμα. Δεν υπάρχει εκεί, φίλε. Δεν τη γυρίζεις στο τερματοφύλακα. Είναι ένα κοντρό που φεύγει στο πλάι και πάει για την παίρνει. Εννοείται. Τέλος πάντων. Εννοείται. Εννοείται. Τώρα, όσον αφορά για την Κυριακή, πιστεύω ότι θα πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Το οποίο από ισοπαλία είναι μέχρι και νίκη. Έτσι. Αυτό πιστεύω. Αυτό πρέπει να γιατί, γίνει. Στη χειρότερη θα παίξουμε στη με όλους τους βασικούς. Εντάξει, στη χειρότερη το ισοπαλία θεωρώ εννοείται. Εντάξει. Να μην πετάμε και στα σύννεφα εννοείται. Και ισοπαλία το θεωρώ ένα καλό αποτέλεσμα εκεί μες στο Καραϊσκάκι. Φυσικά. Όχι να πηγαίνουμε με σκεπτικό να πάμε να πάρουμε την ισοπαλία. Πάμε να πάρουμε την νίκη. Αλλά και αν κάτσει ισοπαλία. Εφόσον έρθει η ισοπαλία, δεν θα βάλουμε και τα. Δεν φορέσουμε δηλαδή, και τα μαύρα που λέμε. Είναι τόσο χάλια πίσω ο Γαύρος με κάτι Μιράντα, με κάτι αυτά, κάτι στην άμυνα του. Μεριά. Κάτι περίεργο. Πού νομίζω ο Ρασβάν ξέρει καλύτερα από όλους μας. Δεν πρέπει να κλειστούμε και να τους περιμένουμε. Χτύπησε τους με το Λιμνιό, με τον Πρίγιοβιτς, με τον Μπέλκα, με τον Μπίσεφ, δεν ξέρω. Χτύπησε τους εκεί που πονάνε, στην άμυνά τους. Και αν ο Ολυμπιακός φάει ένα γκολ στο πρώτο τέταρτο και γίνει 0-1, να ξέρεις, η πίεση είναι ασφυκτική. Θα αρχίσει η γιούχα, φίλε. Ήδη υπάρχει δυσαρέσκεια. Μετά θα πέφτει πολύ βρυσίδι. Δεν το συζητάμε. Μα ήδη ο Μπαρμπασάβας προχθές, μετά το μάτσο με τον Πανιόνιο, εκθίασε τον κόσμο, τον πρόεδρο, κορυφαίος πρόεδρος. Τον λαό, τους παίκτες, το αυτό. Για τον προπονητή, κουβέντα για τον προπονητή. Άρα, τους κερδίζουμε και διώχνουμε και τον προπονητή τους. Όμορφη και ωραία. Να μην προλάβει να κάνει και την παρέλαση, σωστά. Για χαρά. Φιλιά, να είσαι καλά. Έγινε, καλημέρα. Καλά. Για χαρά. 2310-287-888. Επειδή με ρωτάς, φίλε, Παναγιώτη, για το Πάο Κότο, μπες στο paokoto.gr, θα δεις ό,τι πληροφορίες θέλεις. Και για τις τιμές που είναι εξαιρετικές. Και για την εταιρεία αυτή. Λοιπόν, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι απόλυτα φερέγγι. Σας το λέω ξεκάθαρα, δεν θα έκανε η ΠΑΕΠΑΟΚ συνεργασία. Κανονικά. 2, 11, 93 και 5 πεντάρια. Εκεί θα ενημερωθείς για ό,τι θέλεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί.
Η υποστήριξη Insurance Brokers λέγεται η εταιρεία. Ναι, έλα φίλε μου, έλα. Τι κάνεις? Καλημέρα, δόξα τον Θεό. Καλά κι εγώ, από Ξάνθη παίρνω. Γεια σου ρε Θανάση. Τι γίνεται, καλά? Δόξα τον Θεό. Όλα καλά. Όλα καλά. Έτσι. Εδώ, έχουμε δαγκώσει το λιλί μας από το κρύο. Φτάνεις. Άστο, δεν σου λέω τίποτα άλλο. Κοίταξε, το κρύο έχει μια συγκεκριμένη επίδραση πάνω στο αυτό που είπες. Οπότε, GPS φίλε. Όταν ξεκινάς το πρωί να πας για δουλειά και πας με 3 βαθμούς, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μπράβο. 3. Μπράβο. Δεν είσαι Θεσσαλονίκη φίλε να είσαι ΠΑΟΚ να σου αφαιρέσουν τους βαθμούς. Κατάλαβες. Όχι, όχι. Εδώ είναι... Εδώ δεν έχουμε, δεν πέφτουμε. Δηλαδή συνέχεια. Τέλος πάντων, για πες. Τι να πω ρε Κωστή, εδώ πλέον να είμαι σίγουρος ότι ζω στη χώρα του παραλογισμού και του σουρεαλισμού με όλα αυτά τα οποία γίνονται και ακούγονται. Από πού να το πιάσεις και πού να το τερματίσεις. Και το ποδόσφαιρο, δηλαδή για να το κάνουμε και μια γενίκευση, μέρος της κοινωνίας. Ενώ όταν η κοινωνία έχει όλα αυτά τα χάλια, θα έχει και το ποδόσφαιρο, μην νομίζεις. Έχουμε το ποδόσφαιρο που μας αξίζει. Ναι. Γιατί δεν έρχονται ξένοι παίκτες, μεγάλα ονόματα στα έργη, γιατί δεν έχουμε ποδόσφαιρο, μάλλον γιατί δεν έχουμε ένα προϊόν το οποίο μπορούμε να το υποστηρίξουμε και στο εξωτερικό. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα. Είναι τεράστιο το θέμα τώρα αυτό και πολύ, πολύ ώρα χρειάζεται να το συζητήσουμε. Από πού ξεκινάει? Ξεκινάει φίλε από πολύ παλιά και από πολύ νωρίς. Και από συγκεκριμένους ανθρώπους που έκαναν για πολλά χρόνια κουμάντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σάπισαν όλο το σύστημα, εξυπηρέτησαν τους δικούς σκοπούς, έγιναν μια κλειστή ομάδα ανθρώπων που θησάβρισε μέσα από το ποδόσφαιρο και δεν τους ένιωξε ούτε το άθλημα, ούτε το Κοσμάκης που του έκλεψε τις Κυριακές και, και τους στέρισε σε αυτά που έπρεπε. Όταν λοιπόν όλα τα κέντρα αποφάσεων είναι στην Αθήνα, και δεν θέλω να το παίξω ο αδικημένος που μας έχουν αδικεύσει και όλοι στην Αθήνα, αλλά όλες οι ομάδες του λεγόμενου ΠΟΚ θεωρούν κεκτημένο και αναφέρουν το δικαίωμά τους όλοι οι τίτλοι να πηγαίνουν κάτω στο λεκανοπέδιο Αττικής. Οποιοςδήποτε πάει να σηκώσει κεφάλι το θεωρούν εχθρό, απειλή και πρέπει να κοπεί εν τη γενέση του. Ακριβώς. Κανένας άλλος δεν παίρνει. Εμείς μεταξύ μας. Ποιοι είναι αυτοί εκεί πέρα πάνω? Ποιος είναι αυτός ο δυνατός οικονομικά? Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τον απαξιώσουμε, να τον αποθαρρύνουμε, να τον διώξουμε. Γιατί μας χαλάει την τούρτα όπως την είχαμε κουμμένη? Ποιος είναι αυτός που έρχεται? Και θα μπορούσε φίλε μόνο ένας εκτός Ελλάδος να έρθει. Γιατί οποιοδήποτε άλλος θα τον είχε σβήσει πριν καν ξεμητήσει. Μόνο ένας που είναι πολύ περισσότερο Έλληνας από πολλούς εδώ, έτσι, ο Πόντιος. Αυτό έχω να πω. Οπότε τι να λέμε. Οπότε τι έχουμε να συζητήσουμε? Εντάξει. Πάρω το πιο απλό παράδειγμα. Όλοι καθόμαστε και κλαίμε για ένα παιδί το οποίο σκοτώθηκε για τον Ζακ Κωστόπουλο, αλλά κανένας δεν κάθεται να πει ότι αυτό το παιδί πήγε να κάνει μια ληστεία κρατώντας ένα μαχαίρι. Στεκόμαστε ότι έγινε δολοφονία του. Δεν το έχουμε πάρει από την ανάποδη μεριά, ότι αν πετύχαινε δολοφονία του, αν πετύχαινε, συγγνώμη, η ληστεία, θα τη συνέχιζε. Yes. Είναι άλλο θέμα αυτό τώρα, ναι. Άλλο τελείως. Έγινε τελείως, δικηγόρε μου. Έγινε. Να σε καλά, Θανάση μου. Να σε καλά. Έλα, τα να λέμε. Σε καλά. Τσά, πάμε παρακάτω. 2-3 γραμμές ακόμα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα. Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Ανδρέκο μου. Έλα. Έλα, Νέα Υόρκη. Δεν σε ακούω καλά. Πού είσαι, φίλε μου. Έλα. Για πες. Δεν σε ακούω καλά. Μίλα, εμείς ακούμε πολύ καλά, σε ακούμε πολύ καλά. Ναι, αφού δεν έχει σημασία ο αγώνας, με ψυχοπλάκουσες ρε Κωστάκη, αφού δεν έχει σημασία ο αγώνας, γιατί τραγουδούσες τώρα μόνο τραγούδες όλη την ώρα. Τραγούδα ρε φιλαράκο. Τραγούδισα, δεν τραγούδισα. Τι ψάχνε, μια φορά, τραγούδα ρε φιλαράκο, σαν ένα κηδεία να είχαμε. Γιατί κηδεία, γιατί κηδεία, δεν υπάρχει κηδεία. Νομίζει η μαμά του και ο μπαμπάς του. Του παίκτη δεν τον είπαν να αρπάξει την ευκαιρία. Αφού δεν μπορούν, δεν τραβάνε τα παιδιά. Ναι. Θα κάνουμε κηδεία.
Την Κυριακή είναι όλα. Αντρίκο μου, την Κυριακή είναι όλη η ιστορία, αδερφέ. Αυτό λέω, την Κυριακή είναι η ιστορία. Αυτό. Κι αυτούς να πάνε στην οικοδομή, άμα δεν αρπάξουν την ευκαιρία. Θα πάνε να δουλέψουν στα μπετά. Την Κυριακή. Την Κυριακή. Εσένα στη δουλειά σου, Ανδρέα. Ανδρέα, όταν στη δουλειά σου σου δίνεται η ευκαιρία να δείξεις κάτι. Δεν την αρπάζεις από τα μαλλιά, ρε φίλε. Δεν την άρπαξαν κάποια από τα μαλλιά. Τελειώσαμε. Δεν θα μιλάμε τώρα τρεις μέρες για αυτό το παιχνίδι. Την Κυριακή. Κυριακή. Όλη η ιστορία. Και τραγούδα εσύ. Αγόρι μου. Κλαρίνα, βάλε και τσεμπέκι. Αντρίκο μου. Αντρίκο. Να σε καλά, αγόρι μου. Φιλιά. Φιλιά, φιλιά. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά, να σε καλά. Από τις πιο μακρινές φωνές. Πάμε δύο γραμμές ακόμα και τέλος. Να φυγούμε στην ώρα μας. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Καλώς τον ναι. Αέρα έχεις Κωνσταντίνε. Τι γίνεται. Αέρα γίνεται χαμός. Εδώ στο νοσοκομείο είναι χαμός γίνεται. Τελείωσε βαρδάρες να. Καθαρίσαν τα πράγματα λίγο. Κουνούπια, ιστορίες, εγρασίες, δρόμο να πάρουν όλα. Ναι. Να σπάνε όλα στο λεκανοπέδιο κατά κίνα μου. Λοιπόν. Για πες. Λοιπόν, άκου να δεις Κωστάκη. Καλά τα είπαν τα παιδιά και εσύ, δεν μας άρεσε η ομάδα χτες. Ήταν 9 παίχτες καινούργιοι, δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν τα παιδιά. Εντάξει, είμαστε απογοητευμένοι από μερικούς, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να τους κρίνουμε από ένα μάτσο. Εγώ ας πούμε, ο Άρης φάνηκε πιο σαν ομάδα καλύτερος. Εντάξει, έπαιζαν και λίγο σκληρά, ας παίξουμε κι εμείς. Τι να κάνουμε. Αλλά εμείς άμα παίξουμε θα φάμε τις κάρτες, αυτό είναι το κακό. Λοιπόν. Τώρα, Κυριακή είναι όλη η ιστορία. Το μάτι της Κυριακής αυτό τώρα είναι τώρα όλο το ζουμί, γιατί από ό,τι βλέπουμε η ομάδα πρέπει να τα δώσει όλα, από ό,τι κατάλαβα στα ευρωπαϊκά μάτς Κώστα, και έχουμε μία κοιλιά, μία κούραση λίγο. Τη βλέπουμε αλλά όλοι και είναι φυσιολογική. Ναι, πράγμα, εντάξει, πρέπει να το δικαιολογήσουμε. Την Κυριακή εγώ πιστεύω, αν πάμε σαν ΠΑΟΚ, όπως είμαστε δηλαδή, θα τους πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός άμα δούμε επόπτες στυλ Πανιωνίου, κάτι αμυντικούς να βλέπουν τα αεροπλάνα αντί να πηδούν να πάρουν κεφαλιές από το σεντρεφόρ, τέτοια πράγματα. Όπως είπα, ένα γάβρο με λέει, τι είδες, τι έγινε. Τον μπαίνει, ποιο μπέναλτι ρε λέω. Ο υπόπτης δεν δίνει, σφυρίζει offside ανύπαρκτο και ο Φοφανά, όπως το λέγαν τον αμυντικός τον Μπανανά, κοιτάζει το αεροπλάνο όπως το κοιτάζει ο Βακελάκης. Ο Μπανανά, ο παίκτης του Ολυμπιακού, πλάκα, έτσι. Ο Μπανανά, παίκτης δανεικός. Πρόσεξε τώρα, Κώστα. Φαντάζεσαι να ήταν τώρα που είδε, με θυμήθηκε. Α, μπράβο. Κοίτα στο αεροπλάνο να πούμε. Πού πήγαινε. Λοιπόν, όπως λέει και το φιλαράκι μου στον Κόραν Κουστή, όλοι ενωμένοι να πάμε να τους πάρουμε. Δεν είναι ώρα τώρα να κατηγορούμε κι εγώ. Από μερικούς παίκτες δεν είμαι ευχαριστημένος. Γκρινιάζω. Τελείωσε. Τελείωσε εδώ, είπαμε. Το μάτς της Κυριακής. Λοιπόν, αυτό που λέμε όλοι. Θέλω να διώξουν τον πρόεδρο από εδώ πέρα, έναν άνθρωπο που έκανε 4-5-10 επενδύσεις και θα κάνει κι άλλες. Αυτή τα τσεράκια των Αμερικάνων τελείωσε. Έχουν ξεπολύσει τα πάντα. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, ρε φίλε. Όλοι ενωμένοι, όλοι ενωθήκαν να πούμε. Κατά σε εμάς. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Άντε να φύγει ο πρόεδρος, να γίνουμε κι εμείς να πούμε σε κάτι άλλο σε, από εδώ και από εκεί να γυρίζουμε. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Σε φιλώ. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, μου σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τελευταίος, έτσι, μια χαρά. Είσαι ο. Είμαι ο Θοδωρής ο Πόντιος. Γεια σου ρε Θοδωρή. Έλα. Καλά είσαι. Έλα. Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα λοιπόν, από το πιάζει δεν άκουσα την εκπομπή. Έχει κάνα τέτοιο αυτό που ακούω. Μάλιστα. Εγώ παιδιά αυτά που λέμε και δικαιολογούμε δεν θέλω να δικαιολογήσω την ομάδα μου. Αν ήταν η δική μου 9 καινούργοι, του Άρη ήταν όλοι καινούργοι. Ναι. Οι δικοί μου κάθε 27 του μηνός παίρνουν λεφτά και παίρνουν λεφτά. Ναι. Λες αυτά, που είπαμε, ναι, δεν άκουσα, ναι, ειλικρινά ναι, δεν άκουσα. Δεν δικαιολογήσαμε τίποτα. Δεν δικαιολογώ κανένα ρε φίλε. Εγώ δεν με νοιάζει ποιος και τι και γιατί. Μπήκε μέσα ο Βέρμπουμ, πόσο παίρνει, 700. Θέλω να παίξει για άλλα 700. Εγώ κρίνω τον παίκτη με τα λεφτά που παίρνει. Όχι ότι είναι 2 εβδομάδες στην ομάδα και 3 εβδομάδες και δεν έκανε προετοιμασία. Δεν με νοιάζει να έκανε. Είναι επαγγελματίες, εγώ όταν πω στη δουλειά μου. Δεν με ρωτάνε. Τίμησε έκανε τη φανέλα, τίμησε την εμπιστοσύνη. Δείξε στον προπονητή σου ότι αξίζει να είσαι βασικός. Άρπαξε την ήταν ευκαιρία. Πάρα πολύ δεν χάλια. Δεν το η ομάδα ήταν πολύ χάλια. Δεν παίξανε δυστυχώς. Ελπίζω και πιστεύω, και το πιστεύω ειλικρινά το πιστεύω, ότι θα βάλουν μια αντίδραση, θα βάλουν τον αδρισμό τους ρε φίλε, να σου το πω έτσι. 100%. Και θα τα δώσουν όλη η ομάδα. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν θα δούμε βλέπουν στο χαβαλέ. Εμείς χθες μας ρωτάτε πώς πήγαμε στο σπίτι από το γήπεδο. Δηλαδή χάνουμε 5-6 ώρες από τη ζωή μας να πάμε στο γήπεδο. Και γυρνάνε στεναχωρεμένοι γιατί μια ομάδα
Β' Αθηνικής ρε φίλε που ήρθε φέτος. Να μας ταπεινώνει μέσα η Τούμπα, γιατί για μένα ταπείνωση. Να μας ταπεινώνει, δεν φτάσαμε στην ταπείνωση. Τώρα μην όχι, για μένα σαν Θοδωρή, όχι, Κωσί, εγώ περίμενα τρίμπαλο για το χαλαρό. Γι' αυτό για μένα είναι ταπείνωση. Έτσι όπως παίξαμε, όχι. Αλλά όχι για ταπείνωση, εντάξει. Τίποτα. Για μένα ήταν αγκαρία. Έκανα αγκαρία, φίλε. Η δική μας χρειάζεται. Η τρίτη εντεκάδα μου να μπει, θέλω να κερδίσει τον Άρη και τον Κιωτάρη. Δεν διαφωνώ. Αυτό είπα από την αρχή. Αλλά όχι για ταπείνωση. Λοιπόν, αυτό που λέτε δεν είναι αδερφέ. Ενωμένοι όλοι δυνατοί και ελπίζω να τα δώσουν όλα. Αυτό. Όλα. Δηλαδή όπως εμείς και εγώ είμαστε, ελπίζω να καίγονται και αυτοί. Αυτό γιατί εμείς και εγώ είμαστε. Α στεναχωριόμαστε. Όπως τιμωρήσαμε την ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι πρέπει να κάνουμε και με αυτούς τώρα. Από εκεί ξεκίνησε. Η κλοπή ξεκίνησε από αυτούς που αντιμετωπίζουμε την Κυριακή. Εκεί μέσα. Διπλό στο Καραϊσκάκι και γεια σας. Καρτάκι να πέσει, ό,τι κάνω θα κάνει. Ό,τι κάνω θα κάνει. Αν πάμε και αρχίσουν τραμποκισμούς και τέτοια, αν είσαι έξυπνος, σηκώνεσαι και φεύγεις φίλε. Και δεν είναι ότι τους φοβήθηκες ή τους έκανες, γιατί πέρσι σε πήραν το πρωτάθλημα αυτοί, από αυτούς ξεκίνησαν όλα. Ακριβώς. Έγινε αδερφέ. Μην πάμε όπως πάντα, με την κλειστά τα μάτια και ό,τι γίνει. Ελπίζω τη Δευτέρα να είμαστε πανηγυρικά. Θα είμαστε. Θα είμαστε. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Θυμίζω. Χορηγεί δεύτερης ώρας λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η εξαιρετικά πιάτα, φοβερές γεύσεις στο κορυφαίο εστιατόριο της πόλης, σε έναν πλήρως ανακοινισμένο χώρο, απέναντι από το Μασούτη, στα Ελευθέρια, 705-750 τη Λιβεριά, με Διέκο Παντσέτα να παίζει μεγάλη μπάλα. Γλύφετε και τα κουρδάχτυλά σας, αν είσαι ευλίγιστη. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, ΠΑΟΚ Ότο. Εκεί θα ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας, εκεί και τη μοτοσυκλέτα σας. 2-11-93 και 5 πεντάρια. Μπείτε και στο paokoto.gr. Ενημερωθείτε για τα πακέτα. Εξαιρετικές τιμές. Εξαιρετικές τιμές. Ο ΠΑΟΚ φροντίζει για τα παιδιά του σε συνεργασία με την υποστήριξη Insurance Brokers. Πάμε για τέλος εκπομπής. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye 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 bye.